φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε κανονικά, κυρίες και κύριοι. Δεν σταματάμε, μια και λείπει η φαλακρή κάμπια του σταθμού. Να πάρουμε λίγο χρόνο εμείς, έτσι, να πάρουμε λίγο χρόνο από αυτή την μπέρκα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε κανονικά. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Βλέπουμε και την ψηφοφορία εδώ που διεξάγεται στο Facebook, στην επίσημη σελίδα. Μπορείτε να μπείτε να δείτε πάρα πολλά τα μηνύματά σας με τα σκορ και τα ρεκόρ. 23-10-90-90-90. Στην Τούμπα είναι όλα καλά τα πράγματα, παρά ότι πήγε η περιοριστική εκεί πέρα στο πέταλο στην 4. Προφανώς υπάρχει κάποιο θέμα εκεί πέρα. Ενδεχομένως είναι και τα παιδιά τα οποία ετοιμάζονται να ξεκινήσουν να φύγουν και έχουν έτσι μια πολύ καλή ατμόσφαιρα. Και φοβούμενοι κάτοικοι δίπλα εκεί πέρα, σου λέει να μην γίνονται και άλλα πράγματα. Λοιπόν, πάμε κύριε Γιάννη. Αλλάξαμε και έτσι, αλλαγή κάναμε στο 90. Παρακαλώ. Ναι. Πασκάλη, τι λέει? Καλά. Τη μεταγραφή τελικά του γραμμένου πώς συνήθιζε, δεν τράβηξε να πω. Αναμενόμενο ήταν. Όχι, δεν. Πρόσεξε. Πίστευες εσύ, ας πούμε, ότι ο γραμμένος μπορεί να κινηθεί μόνος του? Περίμενα να παίξει καλύτερη μπαλίτσα να πει. Όπως, δηλαδή, τι μπαλίτσα να κάνει, τι? Να παίξει, ρε παιδί μου, όπως είχε παίξει ο Κείμενας Κουλούρης. Όπως είχε παίξει ο Κείμενας Κουλούρης, ο οποίος δεν ήταν εκλεγμένος από κάποιον παράγοντα της ομάδας. Πρόσεξε λίγο. Ναι, Πασκάλη, τώρα δεν είναι τώρα, το ίδιο. Τους Ολυμπιακούς θα πρέπει και εξήνες, να μας λένε, ρε παιδί μου, ότι θα έχει ένα πρωτάθλημα παραπάνω από τη Λάρισα και ένα λιγότερο από τον Άρη, ας πούμε. Ναι. Αυτό, σου λέει, ναι, αυτό σου λέει ότι αυτό ισχύει. Άκου τώρα όμως. Το ζητούμενο εδώ σε εμάς τι είναι? Θα πρέπει να αντιληφθούμε ποια είναι η θέση μας. Όταν αντιληφθούμε ποια είναι η θέση μας, τότε ανάλογα μπαίνουμε και στη διαδικασία της αντιπαλότητας, είτε αυτό λέγεται ΑΕΚ, είτε Ολυμπιακός, είτε Παναθηναϊκός. Όταν εμείς εδώ θεωρούμαστε ότι είμαστε το ίδιο και ίσως και καλύτεροι από αυτούς και πηγαίνεις κάτω και βλέπεις ξαφνικά το γραμμένο να δείχνει αδύναμος, διότι τα κέντρα αποφάσεων και εξουσίας
είναι εκεί, στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Είναι διαχρονικά εκεί, δεν έγινε τώρα. Εμείς απλά τώρα κάνουμε λίγο, δείχνουμε δοντάκι, διότι υπάρχει ο Σαββίδης. Αν δεν υπήρχε ο Σαββίδης, θα ήταν η κατάσταση όπως ήταν πριν. Θα ήσουν στη ΦΑΠΑ. Σήμερα γλιτώνεις κατά κάποιο τρόπο τη ΦΑΠΑ. Λόγω Σαββίδη, όχι τίποτα άλλο. Αλλά και μάλλον ο γραμμένος από το γράμμα που του στείλανε. Δεν μπορεί, όχι ρε, μην τρως από αυτά ρε. Άστα, να σου πω κάτι. Και εμένα, περίμενε. Και εμένα μου στείλανε γράμμα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Δεν είσαι ο πρόεδρος της ΕΠΟ όμως. Τι σχέση έχει, χειρότερα είναι. Αυτός είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ και προστατεύεται κιόλας. Εγώ δεν προστατεύομαι από κανέναν. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Αλλά μην τρως από αυτό το πράγμα. Είπαμε η δύναμη είναι σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΚΑΕΚ. Εσύ είσαι μόνος σου. Έδειξε προς στιγμή να είσαι μαζί με τον Μελισανίδη, αλλά δεν είσαι. Και λέει και ο Νότης τραγούδι, ένα γράμμα να μου στείλεις. Να μου πεις πως νοιάζεσαι. Να μου πεις ότι σου λείπω. Και ότι με χρειάζεσαι, έτσι ακριβώς. Απλά να σου πω ένα τελευταίο, Πασκάλη. Ναι. Πρέπει να σε γαντένιασε λίγο και ο Κώστας ο Ραπτόπουλος, γιατί έλεγε ότι ρε παιδί μου, ένας λέει αλαζόνας Ολυμπιακός. Ναι. Μου είχε πει, λέει, ότι για να πάρει ο Πάκο το πρωτάθλημα θα πρέπει, λέει, να χτυπήσει παλαμάκια το άγαλμα. Το Ρίο Τζανέιρο. Καλά, μην ακούσετε. Τελικά φαίνεται ότι δεν έχει χτύψει παλαμάκια. Κατάλαβε. Μάλιστα. Έγινε, το θέμα είναι εξή. Να είναι όλε οι ομάδε μάτε όμω. Δεν μπορεί να. Μην ζητάμε πράγματα. Εγώ δεν πιστεύω. Να βοηθήσει, α πούμε, να προβληθούν όλε οι ομάδε. Πώς θα γίνει αυτό. Εντάξει, τώρα ξυστή. Δεν μου αρέσει πούμε, να βγαίνουν διαιτέ όπω ο Σταυρίδη που έχει γράψει μια μαύρη κοιλίδα, α πούμε. Εντάξει, πήγε μετά στην Αμερική να πούμε. Οκ, τον έβαζε ο κύριο Μπούζο. Αυτοί δεν βοηθάνε, α πούμε. Ναι. Το θυμάσαι του Σταυρίδη να πούμε. Εκεί με τον Καραντέκα να πούμε που ναι, έκανε τα στραβά μάτια. Τέλο πάντων. Ναι. Κατάλαβε. Δυστυχώ. Αυτά που λε, φίλε. Έγινε, φίλε, καλό βράδυ. Άγιε. Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Κουσιάλη. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ τέτοια ώρα δεν σε πιάνει ύπνος ακόμα? Όχι, δεν κοιμάμαι εγώ. Μπράβο, ρε Ηλία μου. Ούτε το μεσημέρι κοιμάμαι καμιά φορά. Μ' αρέσεις. Τι, Λέβαια. Όλη μέρα είσαι τέτοιο ψυχικό. Όχι, το μεσημέρι δεν κοιμάμαι, δεν πάω και μυθό. Έτσι έμαθα από μικρό να δούλευα πολύ, να πω στον ΟΤΕ δούλευα. Ναι. Και εκτό ΟΤΕ δούλευα άλλε τρει και δεν κοιμάμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα αύριο πιστεύω να γίνει ένα καλό αγώνα. Ναι. Να χειροκροτηθεί όποια ομάδα πέσει καλύτερα από όλου του φιλάθλου. Ναι. Αλλά υπάρχει και λίγο η βρωμιά με στο να πούμε. Έχουνε βάλει παρατηρητή Έλληνα, έτσι. Ναι. Έλληνες δεν είναι. Έλληνες. Έλληνες είναι. Φοβάμαι από εκεί από τη δικιά μας την κερκίδα πάει κανείς και πετάξει τίποτα. Κύριε Ηλία, να το βλέπεις το λάθος. Ολωνών μας το λάθος, έτσι. Ναι. Ασχολούμαστε με, εκτός γραμμών. Δηλαδή, ποιος είναι ο παρατηρητής. Ξέρουμε ποιος είναι ο παρατηρητής διαιτησίας. Ξέρουμε ποιος είναι ο βοηθός παρατηρητής διαιτησίας. Ξέρουμε ποιος είναι οποιοδήποτε άλλο εκτός από αυτές τις τέσσερις γραμμές και το τι θα γίνει εκεί μέσα. Μεγάλη μου, δεν να ξέρουμε όμως, δεν να ξέρουμε. Τι σε νοιάζει σε ένα παρατηρητής διαιτησίας, πες μου. Πόσο τι με νοιάζει, αν αυτό κάνει μια έκθεση και πάει πετάει κάτι από τους δικούς μας. Από εκεί θα εξαρτηθεί, πιστεύεις. Ξέρω εγώ τι να πω. Θα σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Να, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Θα σε ρωτήσω. Ο Σαββίδης θα είναι. Ο μεγάλος όχι, τελικά δεν θα είναι. Δεν θα είναι. Είπε θα το βάλουν για πάνω και στους επισήμους, κάτι άλλο. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, όχι. Δεν έχει βγει προς τα έξω κάτι τέτοιο. Α, δεν ακούστηκε. Εγώ θα ήθελα να είναι, αλλά από εκεί πέρα εγώ δεν ακούστηκε. Ακούστηκε και είμαι... άλλο. Ακούστηκε και άλλο, Πασχαλάκη, ότι θα του δείξει και το έψιλον, λέει. Θα το δείξει το έψιλον. Έτσι ακούστηκε, έτσι στο λένε. Όχι, θα σου πω, θα το δείξει η Κοσμοτέ και θα το δείξει και στο Facebook η Κοσμοτέ. Μισή ώρα όμως, κονσέρβα, μισή ώρα μετά τον αγώνα. Στον πειταρχή το δούμε. Yeah. Πιστεύω, Πασχάλη μου, ότι αύριο θα του βάλουμε 3-0 και θα μα χειροκροτάρουν το γήπεδο. Μ' αρέσει. Λοιπόν. Σ' αφήνω. Καλό βράδυ, κύριε Ηλία. Καλό βράδυ. Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Έλα, Πασκαλά μου, καλησπέρα. Καλώς τον. Πού είσαι εσύ? Καλημέρα, μάλλον. Τώρα. Καλημέρα. Εδώ είσαι ή εκεί? Έκανε ανθρωπή, δεν είναι. Εγώ αδελφέ, απέχω. Απέχω. Μάλιστα. Όχι, λέω, είσαι στο νησί είσαι ή εδώ, ρε. Εδώ είναι αυτό εννοώ. Όχι, εδώ. Δουλεύω. Δουλεύω και αύριο δουλεύω και όλη τη μέρα. Ίσως να είναι καλύτερα έτσι. Ναι. Θα έχω λιγάκι το μυαλό μου και το άγχος να εκεί, αλλά τουλάχιστον θα έχω μια σχετική ηρεμία στο κεφάλι. Λοιπόν, ερώτημα. Ναι. Τώρα βέβαια πρέπει να βγούμε νωρίς να το θέσουμε. Καλά, τι ναι. Δουλεύει χειρότερα στην Ελλάδα? Η πολιτική προστασία ή πάει πάω. Εγώ δεν ξέρω, ψάχνουμε να βρω αδελφέ από τότε πιάσα τα μπουρίνια και δεν ξέρω. Μια πάει να κερδίσει πολιτική προστασία, μετά πάψε να βγαίνει πάει πάω να λειτουργεί χειρότερα. Τέλος πάντων, θα δείξει όμως. Εμένα ξέρετε τι είναι, ρε φίλε, σε αυτά τα φαινόμενα τα ακραία που συμβαίνουν, τι με παραξενεύει πάρα πολύ. Τι? Με παραξενεύει πάρα πολύ καιρό τώρα, οδηγώντας με στην πόλη έτσι, και βλέποντας διάφορες καταστάσεις. Αλλά ειδικά τώρα.
αυτό και από τις ταινίες που έχουμε δει και από τις ειδήσεις που βλέπουμε σε πάρα πολλά κανάλια, είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού. Οτιδήποτε και να συμβεί, το πρώτο που βγάζει το πράγμα που βλέπει είναι αστυνομία. Εδώ στην Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω για τις άλλες πόλεις τι γίνεται. Αν εξαιρέσει αυτά τα παλικαράκια που πηγαίνουν 4-4 με τις μηχανές και κάνουν την παρουσία τους, έτσι. Mm-hmm. Ρε φίλε, δεν βλέπεις περιπολικό στον δρόμο να κυκλοφοράει. Δεν βλέπεις τροχέα να κυκλοφοράει. Εχθές με αυτές τις ακραίες καταστάσεις δεν υπήρχε ούτε έρχος στα φανάρια να λέξει κυκλοφορία. Και δεν ξέρω πώς και γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μιλάω για τις καθημερινές που είναι πραγματικά δεν βλέπεις κανέναν. Έτσι. Ναι. Τώρα στο δικό μου το σπίτι πώς ήρθαν 4 φορές για το σκύλο, δεν ξέρω. Μπράβο τους. Ποια δουλεύανε εκεί. Όταν είναι καταγγελία, τότε έρχονται, δε. Άρα, τι κάνουν. Όλο το προσωπικό τους ασχολείται με καταγγελίες. Φύλαξη ψηλών προσώπων. Ναι. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να κυκλοφοράω σε όλη. Από τις 6 ώρα μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω κατέβει από τα μάξη, έτσι. Ναι. Δεν έχω δει περιβολικό, συνάντησα 4 παλικάρια με τις μηχανές. Σαν την παλιά ομάδα ζήτα, ας πούμε, που περιπολούσαν μέσα στην πόλη. Αυτό εμένα με παραξενεύει πάρα πολύ το να μην υπάρχει αστυνόμευση. Στην Αριστοτέλους καθόταν 4 μαυράκια στο φανάρι με την Εγνατία και παρενοχλούσαν τον κόσμο, και αυτό το λέω τώρα γιατί το είδα, γιατί έπιασε το φανάρι της Εγνατίας, και παρενοχλούσαν παππούδες και κοπέλες. Την τριγύρω περιοχή δεν υπήρχε τώρα περιπολικό. Δεν υπήρχε καταγγελία. Δεν θέλω να πιστέψω ότι δεν υπήρχε καταγγελία. Καλά, δεν μιλάμε ότι είναι γκέτο πλέον εκεί, δεν μπορείς να περάσεις από εκεί, έτσι. Σώπα, ρε. Δεν υπάρχει αστυνομικός. Όλη η ασφάλεια είναι μέσα στα πανεπιστήμια, έχουν γίνει κολλητοί τους. Περνάνε καλά. Αλλά κατά τα άλλα δεν ξέρουν τι άγνωστοι τους ξέρουν. Ας αφήσουμε λοιπόν για την ασφάλεια. Έχει να ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Τα περιπολικά είναι. Πού είναι. Παρκαρισμένα καταστήματα δεν είναι. Στους δρόμους δεν είναι. Εντάξει, το βράδυ μια ζωή στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορούσαν 3 περιπολικά, από 2 μέχρι 3. Την ημέρα λέω, εγώ το λέω το βράδυ. Είναι τώρα όλοι μαζεμένοι κάτω στην Αθήνα. Πήγε πολλοί κόσμος κάτω. Ρε. Πάει και σε νησιά πάνω και τέτοια. Σήμερα τώρα, εγώ δεν ξέρω. Γενικά, είναι μια στάση, παθητική στάση που υπάρχει, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν είναι ύποπτο αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το πω με αυτή τη λέξη. Αλλά σίγουρα είναι εξαιρετικά παράξενο στο δικό μου το μυαλό και μάτι. Ναι. Καλό κουράγιο. Καλό βράδυ. Το κύπελο δικό μας είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Πόσο είπα προηγούμενος, 3-0. Ναι. Τα βλέπω, 5-0 εγώ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ. Σκάλι 34. Ναι. Πασχάλη, επίτρεψέ μου μόνο το σεβασμό που σου έχω και σαν εισαγωγό. Ειδικά δεν μπορώ να καταλάβω τους αγαπητούς συνακροτάς ότι το σκεπτικό τους όλο γύρω από το ποδόσφαιρο. Τι δεν καταλαβαίνεις, ναι, τι δεν καταλαβαίνεις. Παραδείγματος χάρη, παραδείγματος χάρη. Ναι. Όλοι κάνουμε γύρω από τον αγώνα ICOL. Ναι. Για ποιο λόγο. Έτσι και πήρε το κύπελο ο ΠΑΟ και το έφερε στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Θα λυθούν τα προβλήματα μας. Όχι. Δεν είπε κανένας ότι θα λυθούν τα προβλήματα. Θα λυθεί η καθημερινότητά μας. Όχι, δεν είπε κανένας κάτι τέτοιο. Είναι το μεταφέρετε, ρε παιδιά. Εγώ δηλαδή ειλικρινά σέβομαι αυτό που κάνεις, γιατί και αυτό είναι μέσα στα κοινωνικά δρόμενα ενός λαού. Αλλά νησάφι μέχρι εδώ και με παρέκκληση. Δηλαδή η κατάνοια αυτού του λαού και γενικά της Βορείου Ελλάδος και ειδικά της πόλης Θεσσαλονίκης, η οποία η πόλη του Θεσσαλονίκη δεν ήταν ποτέ σε αυτό το χάλι. Ποτέ μα ποτέ. Δηλαδή αυτός ο λαός τι πρέπει να κάνει δηλαδή. Άρα λοιπόν κάνουμε διαπιστώσεις για τον διαπιστώσιο, αυτό που με σχεδί, αλλά δεν μιλάει κανείς. Και λοιπόν καλά κάνει η Αθήνα και μείνει από πάνω και μας χαπελώνει. Άρα θεωρείς κάνει δηλαδή, θεωρείς λογικό, λογική τη συμπεριφορά της Αθήνας έναντι σε εμάς από τη στιγμή που αλλάζουμε και εμείς τα κριτήρια. Δηλαδή αυτά η Αθήνα. Εμείς τι κάνουμε δηλαδή επί των πραγμάτων όλων. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες. Επί της ουσίας. Τον αφήσαμε. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα Πασκάλη. Έλα ρε Άλμπατρος, πού σε ραγκό. Έλα ρε Πασκάλη, Πού σε ραγκό. Από τις σπάνιες φορές που λέμε καλημέρα. Καλημέρα. Κάρικα που πήρες παράταση και λέω θα μπω, ναι, με τον Παουκίδικο Τσαμποκάβου, θα μπω στο 95 αλλαγή. Τι 95, στην παράταση είμαστε τώρα. Μπράβο. Αυτό είναι παράταση. 95, για παράταση μιλάω κι εγώ. Και στο δεύτερο 15 λεπτό της παρατάσεως, από τα 30 μέτρα θα μου κάνεις assist και θα πάει στο πλεκτό. Έμαθες και την assist. Μπράβο. Λοιπόν, έτσι ένα σχόλιο για το ποδοσφαιρικό, έτσι γίγνεσθε, αλλά
με αγάπη, φίλε μου, προς το πρόσωπό σου, θα συμφωνήσω με τον φίλο μας στον ακροατή Γιώργο, εκ του νομού Εύρου. Ναι. Αυτή είναι και η δικιά μου φιλοσοφία, αλλά και με τον Χαλίφη του φίλου μας, που είπε το άλλο, ότι ναι, πάμε να το πάρουμε και να κάνουμε. Δεν κάνω κανένα άλλο σχόλιο ποδοσφαιρικό. Πάμε στα κοινωνικά μου. Είναι η μεγάλη μου καψούρα, μου επιτρέπεις να το πω. Ναι. Φίλε Πασχάλη, ναι. Θα συμπάσχω και θα συνηγορήσω με αυτούς που όλοι οι φίλοι μας αυτές τις μέρες έχουμε ζήσει τον χθεσινό εφιάλτη. Οι πληγές δεν θα κλείσουν αμέσως. Σήμερα ξανά ανατρίχιασα στην εκκλησία της Παπαντής του Κυρίου, δηλαδή απέναντι ακριβώς από την Καμάρα, για όσους περίπου δεν μπορούν να καταλάβουν, τους βάλουμε και στο στίγμα του χάρτη, μέσα λέει ένα μέτρο νερό. Ο Λευκός ο Πύργος σήμερα ήταν σκηνές μέσα στον εσωτερικό χώρο, ανατρίχιασα. Και θα συμφωνήσω με τους συνακροατές που λένε σε 20 λεπτά είναι αδιανόητο τέτοια καταστροφή. Τι σημαίνει? Από πάνω από τις κορυφογραμμές όλα είναι τσιμενταρισμένα, όλα είναι μπαζωμένα. Είμαστε μια τσιμεντούπολη εδώ και μισό αιώνα. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Λέω το εξής απλό παράδειγμα. Σκάβουνε τώρα το μετό τρομάρα τους και βρίσκουν αρχαία, από την αρχαία Ελλάδα, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Θα μας τρελάνουνε? Ναι. Που έχουν τσιμεντάρει όλη την πόλη, που δεν γίνονται έργα. Τι έσχος είναι αυτό? Δεν πρέπει κάποιος να πει. Γίνονται έργα, διαμαρτύρεστε. Δεν γίνονται έργα, διαμαρτύρεστε. Τι γίνεται, ρε φίλε? Όχι, άκουσε με, σε παρακαλώ. Πρέπει να αφυπνιστούμε. Το βάρος είναι δικό μας, κανένας δεν μας θέλει. Μπορούμε να καλλιεργήσουμε συνείδηση ότι να ενωθούμε και να τους πολεμήσουμε. Με τα λόγια, άκου λίγο, άκου Σάβα, άκου λίγο. Ναι. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ όταν πας να διαμαρτυρηθείς, Σάβα μου, άκου λίγο. Όταν πας να διαμαρτυρηθείς, δηλαδή, είπα μέσα ένα μήνα, είδαμε τι έγινε με την ΕΙΑΘ. Αν αύριο το πρωί ή σήμερα το πρωί είχε 500 άτομα ή 1000 άτομα έξω από την ΕΙΑΘ και κουνούσαν το κτίριο, θα ήταν όλοι χεσμεντέν, φίλε. Εδώ επειδή υπάρχει γενική διαφορία, πλήρης αδιαφορία, γυρνάς από την άλλη μεριά του καναπέ, λες, ωραί, δεν βαριέσαι, τι με νοιάζει εμένα, τα φάγανε άλλοι, εγώ θα τα βγάλω. Υπάρχει αυτή η κακορίζικη μιζέρια μέσα στην πόλη. Και είναι διάχυτη παντού. Συμφωνούμε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Βλέπεις αυτή και σου κουνάνε και το δάχτυλο αυτή τώρα που είναι σήμερα και σου λένε, κοίταξε, αυτά είναι όλα από πριν, δεν είναι τωρινά. Μα εννοείται. Δεν είναι έτσι. Πασχάλης, εννοείται από πριν. Είπες προηγουμένως σε ένα κρατή, ποιος είναι ο πρόεδρος της ΕΙΑΤ κτλ. Να ρίξω μια μορφή και θα δουν το πρόσωπο. Πριν, και εγώ δεν τον ήξερα. Και είναι κακό να μην τον ξέρω. Και τι θέλω να πω. Πριν ένα μήνα έγινε μεγάλη καταστροφή με την ΕΙΑΤ και με την ίδρυψη. Τώρα ξανά έχουμε πάλι. Θα μας ζητήσει συγγνώμη και ξεπλήθηκε. Έργα θέλουμε. Δεν με ενδιαφέρει ποιος κάνει τα έργα ή αν θα τα κάνει ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης. Να κάνουν έργα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα. Τι σου λέω καμιά φορά και εγώ, χωρίς να το παίξω εγωιστής ξέρολας. Και εγώ πονάω για τον τόπο μου, για τη Θεσσαλονίκη μας. Γενικότερα για την Ελλάδα μας, για την πατρίδα μας. Λέω το εξής. Μας δηλητηριάζουνε, Πασχάλη. Και πώς, θα σου πω ένα άσχετο αλλά σχετικό παράδειγμα. Φίλε μου, αγαπημένε, καλέ μου φίλε. Στην κυκλοφοριακή μας συνείδηση και στον κανιβαλισμό. Συνείδηση για μένα και για σένα και για κάποιους άλλους. Στον κανιβαλισμό. Περιστατικό και θα κλείσω με αυτό. Έτσι κι αλλιώς τα προβλήματα δεν τελειώνουν ποτέ. Θα πρέπει όμως να αφυπνιστούμε να τα λύσουμε μία των ημερών. Λοιπόν, τι περιστατικό βλέπω? Στη βάρδια μου είμαι σε μια πιάτσα. Περνάει μπροστά από την πιάτσα ένας άνθρωπος, κύριο δεν μπορώ να το πω, ανθρώπινων. Οδηγός, μοτοσυκλέτας, περίπου 40 χρονών. Από πίσω το κοριτσάκι του 12-13 χρονών. Σε μια, αφού βλέπω το σκηνικό διαφορά και οι δύο. Κράνος, βλέπω την εικόνα και καταλαβαίνω, έχω την εμπειρία τόσο χρόνο, δεν το λέω εγωιστικά. Λέω αυτός δεν μου πάει καλά. Σε μια φάση ούτε στα 50 μέτρα κάνει όπως θα κάνει ένας νεαρός ψιλοσούζα. Η κορούλα του έβγαλε μια κραυγή, όχι αγωνίας, αλλά χαράς όπως είναι στον τζίργο με στα ταψιά αυτά, όπως τα λέει, στο Magic Park. Ναι, για να στον Τάγκαντα. Δηλαδή, ο πατέρας αυτός ο εγκληματίας δηλητηριάζει το παιδί του. Άρα, τώρα είναι το παιδί αυτό 10 χρόνια κοριτσάκι. Στα 18 του θα είναι ένας δηλητηριασμένος πολίτης. Πώς να βοηθήσει αυτόν τον τόπο, αφού το δηλητήριο έχει ξεκυλήσει, πρέπει να βρούμε το αντίδοτο, να ξεδηλητηριαστούμε, να εξυγιανθούμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Ξέρεις τι λείπει, Σάβα, κλείνοντας, ξέρεις τι λείπει? Η αγωγή του πολίτη λείπει. Μα εννοείται όλα αυτά εδώ. Και έχω μήνυμα κορυφαίο, έχω μήνυμα κορυφαίο του 891 εδώ, ο οποίος λέει, στην Κίνα έχει γίνει θαλάσσια γέφυρα 55 χιλιόμετρων σε 6 χρόνια.
Και εμείς θέλουμε 20 χρόνια για το μετρό και δεν ανοίγει μύτη. Έτσι, δεν, καταρχήν έτσι. Δεν υπάρχει μετρό. Πρώτα για να πούμε ότι έχει 20 χρόνια. Έτσι. Και πότε θα γίνει. Ναι. Και αν θα γίνει. Στο τελείωμά του δηλαδή. Έτσι είναι, φίλε μου. Ευχόμαστε να ζούμε να πάμε στα εγγένεια. Την αγάπη. Καλό βράδυ, Σάβα. Καλή συνέχεια. Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Καλημέρα, Ρούτα. Καλημέρα, καλώς τον. Ακόμα έκλεισες, έκλεισες. Έχω κλείσει, ναι, και τώρα στο τελείωμα πήρα λίγο έτσι να... Μ' αρέσει. Και να καληνυχτήσω, να ευχηθώ τα καλύτερα για το δικέφαλο των Ασπρόμαυρο αύριο. Mm-hmm. Με πνεύμα αθλητισμού όσο δυνατόν το περισσότερο. Mm-hmm. Και να καταθέσω λίγο με όλο το σεβασμό των 40. Πριν καταθέσει, να πούμε ότι συνεχίζουμε για λίγο ακόμα εδώ. Ο κόσμος μπορεί να επικοινωνεί. 23 10 90 90 90 9 55 και το μήνυμα στο 54 340 και στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5, όπου διεξάγεται εκεί και η ψηφοφορία για τον τελικό αλλά και για το σκορ. Ναι, για πες Χανιτό. Ως παράκληση, γιατί είμαι κατά των συμβουλών, γιατί δεν θεωρώ κανέναν ανεξαρτήτως ηλικίας ικανότερο και σοφότερο, πιο έμπειρο ναι, από κάποιον άλλον για να το συμβουλέψει, ως ανταλλαγή λοιπόν απόψεων και ιδεών, θα εκτιμούσα αν ο αγαπητός Γιώργος από έναν φίλο, δεν είναι μεγάλος, 60, είναι 46,5 εγώ, παλιό ένα ερείδι της μηχανικής, τότε πάλι ποτέ ανταγωνιστή, λοιπόν, να μην είναι τόσο επικριτικός με το γενικότερο σακούλιασμα που λέμε του κόσμου και του λαού. Και εγώ έχω τα προβλήματά μου, με γνωρίζεις πολλά χρόνια προσωπικά και τοπιών μου, ταπεινός επιχειρηματίας, με οικογένεια, με παιδί, με όλα αυτά, αλλά αύριο θα βρω μια ευκαιρία να πιω μια μπύρα γιατί δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα και να δω το μάτσο. Και να φωνάξω και να βρίσω και να ξέρω εγώ να λαϊκίσω και στραβοστομιές και να πειραχτώ κτλ. Δεν σημαίνει ότι είμαι ανενεργός και καναπαιδίστικος. Ναι, ρε φίλε, αλλά σου λέει σε γενι... δεν σου λέει για σένα ειδικά ή για μένα ειδικά. Έχει μια αρνητικότητα και το ξαναλέω στα γκρίζα του πριν. Δεν είναι φυσιολογικά. Δεν είναι φυσιολογικό. Προς τον κόσμο. Το έχει. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν ναι, δεν είναι φυσιολογικό αυτό που ζει όμως. Ρε, εσύ... Ναι, αλλά δεν έχω δει τίποτα αντίστοιχο από το 70, γιατί αν ήταν. Μισόλεπτο, μισόλεπτο. Αν είσαι έτσι δραστηρή, θα έπρεπε να διαμαρτυρηθούμε. Με ακούς? Ναι, σε ακούω. Λέει. Όχι επειδή κάνει κάτι το τηλέφωνο. Θα έπρεπε να διαμαρτυρηθούμε το εκάστοτε όποιο 80, δεν κρίνω κόμματα, 85, 87, 95, 97, να βγούμε στους δρόμους και να πούμε από πού ρε φίλε όλα αυτά τα χρήματα. Από πού ρε φίλε όλη αυτή η ευημερία. Από πού ρε φίλε όλα αυτά. Δεν το έχεις αναρωτηθεί. Που σωστά λες. Δεν το έχεις αναρωτηθεί εσύ αυτό. Κάποια στιγμή βλέπεις. Δεν εξετάζω όμως τον εαυτό μου, Πασχάλη. Γιατί εγώ στα πλάνα τα δικά σου, στο πρότυπο το δικό σου που ταιριάζουμε του ευυπόλυτου, του συνετού πολίτη, είμαι ταπεινός, φορολογικά εντάξει παρόλο μαγαζάτορας δεν είμαι κλέφτης, είμαι ευυπόλυτος στο τιμόνι, καταδικάζω τις ράμπες, κάνω ράνο και προσπάθησα παλιότερα το αφήνουμε να ασχοληθώ και με κάτι από το δικού μου λοιπόν, να μην αναφερθούμε στη δική πόλη. Ναι, ναι. Γιατί δεν δραστηριοποιούνται λοιπόν. Ο αγαπητός Σάββας λοιπόν που με το ωραίο λέγει και τον... πώς το λένε, τον αριστοφανικό του λόγου, δεν κρίνω αυτή τη στιγμή. Αναλύω ανθρώπους που σηκώνουν και κουβέντα ως τρίτη παρέμβαση χωρίς να είναι παρόντες. Δεν θίγω κανέναν, είμαι κατά αυτών. Θέλω να δραστηριοποιηθεί από όσο να ακούω στα τοπικά του Ωραιοκάστρου. Ναι. Θα τον προτιμούσα όμως γιατί είναι μια μάχημη εγκεφαλική ροή, χρειά, σκέψη και αντίδραση. Πρώτα στα του κλάδου του, που φοβάμαι θα τον φάει μαρμάγκα, χωρίς να υπονοούν τίποτα για τον κλάδο των επαγγελματιών. Οδηγών, αλλά θα τον φάει μαρμάγκα γιατί δεν θέλει κανένα εξημών με ύψιλον την υγεία σε ό,τι ασχολείται. Ναι. Δεν τη θέλει. Δεν τη θέλει, φίλε μου. Δεν τη θέλει. Με το να εναντιώνομαι στον κάθε Πασχάλη και εγώ μπορεί στο επόμενο βήμα μου να είμαι λάθος ως προς την αντίδρασή μου. Ναι. Αλλά δεν είμαι του σακουλιάσματος. Όλοι μας πέφτουμε σε... δηλαδή είναι άσχημο πράγμα. Ναι. Συναντώ ένα πρόβλημα, ξέρεις ποιο, εν πάση περιπτώσει, και πάλι δεν υιοθετώ ότι είμαστε. Αν και αρχίζω να, και να μειώνω τα ποσοστά της αντίδρασής μου, Φραπουδόπουλη, Ξιστοκακαλόπουλη κτλ. Ξέρεις που το πάω. Ναι, κατάλαβα. Στο εργασιακό, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, εκεί δεν θέλω. Είχα 80-20 ποσοστά και με κοντεύω να πάω στο 50-50. Δηλαδή, από την απέναντι πλευρά έχουν τους ανθρώπους που λένε ότι είμαστε κόπροσκυλα, αυτά όλα, κατάλαβα. Ναι, ναι. Είναι άσχημο. Και καμιά φορά κλείνοντας, να μην μακρηγορώ και κουράσα, συγγνώμη κιόλας, λοιπόν, η πολύ η απέναντοσύνη, να το πω έτσι ριζαϊκά, όλο με τις κανονικότητες ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κάνει ζημία στα θετικά επιχειρήματα που είναι σωστά. Καλό βράδυ, κύριε. Καλό υπόλοιπο σε όλους.
και με την νίκη αύριο. Δεδομένο. Και κάτι ακόμα έτσι λίγο να πάω από τη μεριά του λύκνου, του πνευματικού, του φίλου του Χαλίφη. Δεν υπάρχει μια καλή επιτυχία. Η επιτυχία είναι μία. Καλή τύχη να εύχεστε. Καλή τύχη. Δεν υπάρχει αρνητική. Ναι, όμως ο άλλος λέει κακή τύχη, ρε φίλε, δεν μπορεί να έρθει. Άρα τύχη. Μόνο κατάρα, μετά είναι κατάρα. Αντεγιά, αντεγιά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Καλησπέρα και στον Μάνθο και στον Παναγιώτη. Παρακαλώ. Ναι, λέγεται. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Πασχάλη, σήμερα άκουσα τα νέα από τη Σόφια. Ναι. Και λέει δεν θα βγούμε ποτέ, λέει, από καμιά επιτήρηση, αν δεν πληρώσουμε, λέει, το 75% του χρέους. Πώς, με τα λόγια. Βασικά δεν ξέρουμε τι χρωστάμε, ρε φίλε, πρώτα απ' όλα. Γιατί πότε ξέραμε, δηλαδή. Μόνο νούμερα ξέραμε. Λοιπόν, δηλαδή 75% του αγνώστου ΚΙΕ. Πρώτο το κρατούμενο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεύτερο. Δεν έχουμε πουλήσει για ένα πιάτο φαγητό τα μεγάλα φιλέτα της Ελλάδας όλα. Δεν έχουν τελειωμό. Το ένα δίνεις, οι δυο βγαίνουνε. Μπράβο, μπράβο. Και λέω εγώ, ρε φίλε, από πού θα ξεχρεώσουμε, ρε μάγκα. Δηλαδή, αφού δεν έχουμε έσοδα καθόλου. Στο επόμενο θέμα. Α, αυτό είναι, μας έθαψε. Λέει οι τέσσερις τύποι που παρενοχλούσαν τον κόσμο στις γωνίες. Στην Αθήνα να δεις τι γίνεται. Μα εδώ υπάρχει όμως θεσμικό πλαίσιο, δεν σου επιτρέπει να κάνεις τίποτα, έτσι δεν είναι. Ναι. Μετά ας πούμε, να σου πω ιστορίες για κρύους, εγώ από πνευμόνια τρελαθείς. Τον πιάνεις τον έναν και λέει τι να κάνω, λέει θα τον βγάλουν έξω, δεν τον πιάνω. Έτσι δεν είναι. Ναι. Εντάξει, η Αθήνα είναι η Αθήνα, έτσι είναι η Αθήνα. Δεν είναι. Ένα προσέξι είμαστε, τώρα μη συζητάμε. Μα εδώ λέμε το ότι μας έχουν δέσει χειροπόδαρα. Και έρχεται το ερώτημα, τη σκότας και του αβού, δηλαδή ποιος φταίει, ο κόσμος. Ο κόσμος φταίει για αυτό που τραβάει. Δεν φταίει κανένας άλλος. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τώρα, ποια είναι η θρησκεία του κόσμου. Εγώ έχω καταλάβει μετά από τόσα χρόνια θυσία, δηλαδή, ότι η θρησκεία του κόσμου είναι το προσωπικό συμφέρον. Έτσι. Ας το πούμε, ναι. Αυτό μπορώ να στο δώσω από... Εντάξει, τέσμα, προχώρα το. Λοιπόν, με τέτοια θρησκεία... Πώς είναι δυνατόν να βγάλουμε άκρη όταν ο καθένας έχει το προσωπικό συμφέρον και δεν υπάρχουν κανόνες παιχνιδιού. Μπορεί να υπάρχουν, υπάρχουν κανόνες οι οποίοι δεν κάνουμε. Δεν θέλουμε να συμμετέχουμε εμείς, να συμμετέχουν οι άλλοι. Δηλαδή εγώ. Δεν εφαρμόζονται. Ναι, δεν εφαρμόζονται από όλους. Άμα πάει να εφαρμόζεις εσύ και βλέπεις τον άλλον ότι έχει παραθυράκι 1, 2, 3 και φτάσαμε σε σημείο όλοι να περνάνε από μια μπαλκονόπορτα, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Τι σου είπα για την ΕΙΑΘ. Προηγουμένως είπαμε για την ΕΙΑΘ. Βλέπεις κανένας να αντιδράει. Μόνο να μιλάνε στο Facebook, βρίζουνε, ξεπατώνουν. Εγώ φαντάζομαι αυτοί που δουλεύουν στην ΕΙΑΘ και διαβάζουν το Facebook, πιάνουν την κοιλιά τους από τα γέλια. Σε λέει βρίζουνε τα χαϊβάνια, με ένα νερό, έριξε δηλαδή μια νεροποντή, τέλος πάντων 20 λεπτά θεομηνία, ξέρω εγώ, θόλωσε το νερό. Η αντίδραση, τα αντανακλαστικά του κόσμου είναι πλέον περιορισμένα. Είναι μέσα στα 4 τείχη του σπιτιού, για να μην πω μέσα στις 4 γραμμές του υπολογιστή. Κρίμα. Ναι, κρίμα γιατί τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Δεν τα έχει πάρει κανένα. Μπράβο, Πασχάλη, γι' αυτό μιλάμε έτσι. Διότι τα χειρότερα είναι μπροστά και το πρόβλημα είναι το ότι και οι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν υγιεί και ήταν μέσα. Και ενδιαφέροντα, εντάξει, αυτό. Ξέρετε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Προσπαθούν να κοιτάξουν πού θα κρυφτούν πλοία. Γιατί βλέπουν το ότι είναι αδύνατο να γίνει τίποτα. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η σαλαμοποίηση, είναι ξέρεις, η αναβλητικότητα που υπάρχει, σαν όρος, έτσι, είναι η σαλαμοποίηση. Δηλαδή, εντάξει, καιροσκοπισμός κτλ. Δεν οδηγεί κάπου αυτό, να ξέρεις. Απλά, αύριο πάλι. Ναι. Και δεν σου επιτρέπει το σύστημα να κάνεις και τίποτα. Μα είναι έτσι το σύστημα για να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Άκου να δεις πάλι. Εγώ σήμερα είχα αυτό που λένε επιφάνεια, φυπνίστηκα. Ναι. Δηλαδή είμαι έξω από την ομαρχία Σερών, έτσι, ναι. Πρόσεξέ με. Ναι. Και βλέπω μια κυρία ξανθιά η οποία είναι στα μέσα και στα έξω, δηλαδή ανώτερη κρατική υπάλληλος, η οποία μπορεί να τακτοποιήσει ό,τι κουστάρει, κάνει πουλιά στον αέρα, έτσι. Mm-hmm. Και της πέφτει ένα ζευγαράκι γύρω στα 80 κατεστραμμένη γεωργία και της λένε διάφορα. Και στο τέλος για να φύγει αυτή γρήγορα και να πει και την καλή κουβέντα, γυρνάει στη γυναίκα η οποία ήταν χάλια και τη λέει πρόσεξε να δεις, κοίταξε τον εαυτό σου, λέει μια ζωή έχει. Και σηκώνεται και φεύγει. Και λέω εγώ στον εαυτό μου, ρε φίλε, η κοπέλα είναι χαμένη στο διάστημα 80 χρονών, τι να προσέξει τον εαυτό της. Σκλάβα την έχει ο άλλος, την βαράει, την κλωτσάει. Δεν μου λες, δώσε μου ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Τι να σου πω ρε φίλε. Οχ, τι αυτό έκανε. 10 δευτερόλεπτα για να μου πεις τι θα μου πεις. Ναι. Δεν, τίποτα. Χάος. Ξέρεις γιατί. Mm-hmm. Γιατί
Οι ομάδες δεν τις έχουμε δει στο γήπεδο καθόλου, έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή μας κοροϊδεύουν. Πώς το βλέπεις εσύ? Στην Αθήνα παλιά υπήρχε κάτι στο εξωτερικό και φέρνανε ένα μπαλέτο από τις Ζυγηφιές και το βγάζανε βραζιλιάνικο μπαλέτο, με καταλαβαίνω. Ζυγηφιές. Ναι, είχε πάει ο άλλος στη Νέα Υόρκη και είχε δει, ας πούμε, το σοου και πήγε στις Ζυγηφιές, έβαψε μερικές κοπέλες και έκανε βραζιλιάνικο μπαλέτο. Κάτι τέτοιο είναι. Πότε παίξανε ποδόσφαιρο? Παίξανε μωρέ με τον Πανετολικό και γίνανε. Κατάλαβες, μας κοροϊδεύουν. Είδες εσύ μάχη? Όχι, όχι. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο υπάρχει στον κεραμικό αμφορέας, ο οποίος έδειχνε το τι ήταν. Εκπαίδευση που κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες στα διαλύματα του πολέμου. Κατάλαβες τι είναι? Σκέψου, στο διάλειμμα του πολέμου κάνανε στο εκπαίδευση. Του πολέμου, έτσι ακριβώς. Πασχάλη, το έγραψε ο μέγιστος από Δυτηριάκη, ας πούμε, μαζί του από το 82, ναι. Και είπε, ήταν η εκπαίδευση χαλαρότητος και να χαλαρώσουν και να προπονηθούν για τον πόλεμο. Το ποδόσφαιρο. Κατάλαβες, Πασχάλη? Ο μεγάλος Καραγιαννίδης. Ο μεγάλος Καραγιαννίδης. Λοιπόν. Αυτή ήταν η καταγωγή του ποδοσφαίρου. Είναι πολεμική διαδικασία. Αλλά εμείς εδώ το ξεφτυλίσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Να σε ακούω πιο συχνά. Είσαι ωραίος. Να είσαι καλά. Κομψό διαφημιστικό, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε τριμήτεροι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λογικό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Νεϊμάρης. 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 Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52 στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ neymaris.com. Νεϊμάρης. Θα μας φτιάξω Λούνα Πάρ. Ο Σέρλι. Τώρα! Ο κύριος Φεν. Θα είμαστε στο πλευρό σας. Και η Άντι. Ησυχία! Αυτή η συμμορία δεν χαρίζει κάστανα. Ορμάμε! Ένα κύωρο σούπερ ήρωας 2. 10 Μαΐου στους κινηματογράφους. Απολαύστε την ταινία στο Οντεόν Πλατεία και στο Οντεόν Μακεδονία. Αγοράστε το εισιτήριό σας στο www.odeon.gr. Σάββατο 12 Μαΐου. Το Μετρόπολης 95,5 στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Από τις 5 το απόγευμα, μια υπερπαραγωγή 10 ωρών με τους κορυφαίους δημοσιογράφους, παραγωγούς και τεχνικούς. Ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από το ΟΑΚΑ. Η ζωντανή μετάδοση του αγώνα, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και το άγνωστο παρασκήνιο. Σάββατο 12 Μαΐου. Το Μετρόπολης 95,5 δίπλα στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ να φέρει το τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και το 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική σας. Παρακαλώ. Ορίστε. Τον πήρε ο ύπνος. Ο δικό μου είναι αυτό, δεν είχε τίποτα. Ορίστε. Έλα, Πασχάλη. Έλα. Έχεις πάθει κάτι, τι γίνεται? Όχι, δεν έχουμε νεότερα. Γίνονται πάθει κάτι, να ξέρεις. Ναι, αυτό τα είπαμε και νωρίτερα. Και Ομόνια και Εξάρχεια. Εντάξει, αν έχει πάει και στα Εξάρχεια, μόνο αθλητικό δεν είναι το σκηνικό εκεί πέρα κάτω. Είναι σε μπερδεμένη κατάσταση. Ναι, αυτό λέμε. Βρήκαν ευκαιρία το τώρα. Το πιο ύπουλο πολίτημα, ξέρεις ποιο είναι? Ποιο? Δημοκρατία. Τη Δημοκρατία. Ναι. Τα 10 άτομα, οι 6 τεμπέληδες και απατεώνες, κουνάνε το δάκτυλο στους 4 δουλευταράδες και τιμής. Και δεν μπορείς να μιλήσεις κιόλας. Ναι, έτσι το κάνανε έτσι ώστε να μην μπορείς να μιλήσεις. Έτσι είναι. Να μην σου πω ότι χρειάζονται και πιο λίγοι. Δεν χρειάζεται καν η πλειοψηφία. Αλλά και κανονικά να υπήρχε, πάλι σε κάνω κουμάντου. Δυστυχώς. Πώς το λες είναι ακριβώς έτσι, πώς το λες. Αύριο άμα γίνει
το κύπελο, θα ξεφτυλιστούν, να ξέρεις. Τι εννοείς? Στοιχηματικά, να ξέρεις, η ΑΕΚ θα το πάρει. Στοιχηματικά. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου, να ξέρεις. Στοιχηματικά. Ναι. Δεν μπορεί να κερδίσει εύκολα κείμενα. Άμα το κάνει αυτό, δεν το έχει δείξει ο Λουτσέσκο ότι μπορεί. Έχει καλύτερους παίκτες, θα δεν έχει κάνει ομάδα. Ναι. Για να δούμε. Καλά, και Κρέσπο αδύναμη κρίκη. Πρέπει να βάλει πίσω την βαρά οπωσδήποτε από την αρχή. Ναι. Οπωσδήποτε. Mm-hmm. Και αν το πάρει, θα του ξεφτυλίσει. Να ξέρει. Είναι σαν να παίζει ο Πάουκ μέσα στην Ελλάδα και να το χάσει την ΑΕΚ. Το φαντάζεσαι αυτό. Να παίζει τον μέσα στην Τούμπα και να το χάνει. Όχι βέβαια. Θα πάνε μεγάλη ήττα άμα το χάσουν. Θα σκυλιάσουν, να ξέρει. Για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον. Μακάρι να είναι έτσι και να έχει ενδιαφέρον ποδοσφαιρικά, έτσι. Να μην παίρνουμε σε μια διαδικασία. Δεν μπορεί να κερδίσουμε στην Ελλάδα του αντιπάλου. Εντάξει, θα δούμε, θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα ξεφτυλιστούν και για το πρωτάθλημα άμα το χάσουν. Εντάξει, τώρα το πρωτάθλημα το πήρανε. Τώρα ξεφτυλιστούν και θα έχουμε να λέμε εμείς. Όχι ότι. Ναι, μετά από 10 χρόνια δεν θα θυμάται κανένα, αλλά θα ξεφτυλιστούν τώρα. Θα φάνε ρουτινιά. Ναι, άμα του το πάρει μέσα στο τέλειο και ξυπακούνται. Θα φάνε ρουτινιά μεγάλη. Βέβαια, βέβαια. Και τώρα θα φάνε η μαγιά του Λουτσέσκου. Πώ θα φάνε. Πόσα κράτα προπονητή. Δεν θα αρέσει η Πασχάλη. Βέβαια. Μέχρι τώρα δεν έχει κάνει τίποτα. Στο 90 κέρδισε το άλλο μάτι. Άσχετα τι έγινε με τον Κομίνη. Στο 90, περίμενε το 90 να γίνει. Βάλ τους 3-0 να τελειώσει, να μην μπει κι άλλος μέσα. Και ποιος τον είπε να μπει μέσα είναι το ζητούμενο τώρα για μένα. Καταρχήν, ρε Πασχάλη, όταν ο άλλος μπαίνει μέσα και σε λέει πάμε να φύγουμε και την ώρα δίνει το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, ρε Πασχάλη. Τώρα μεταξύ μας μην τα λέμε αυτά τώρα. Ποιος τον όθησε να κατέβει από πάνω και. Άσε, ο διατητής μπήκε μέσα. Δεν αυτό, είναι ο διατητής. Κατάλαβα, ναι. Δηλαδή, άμα το τρώγανε και έτσι και λέγανε φεύγουμε, τελείωνε εκεί το πρωτάθλημα. Δεν χρειάζεται το σακάκι να βγάλει ούτε του να κάνει. Για να δούμε. Καλό βράδυ. Έγινε πατσικά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ξέρει, στην Αθήνα γίνεται το έλα να δει από τις 9 ώρα το. Το ξέρω, τα λέμε. Εδώ πέρα βγάλαμε και πέτρο. Είναι σκοτωμό. 99,9 δεν θα γίνει το μάτς. Αυτά όλα είναι υπέρ τη κυβέρνηση. Τη κυβέρνηση, τη άφηλη κυβέρνηση, να μην πω τίποτα άλλο. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, είναι Ελληνόπουλα, τώρα δεν έχει να κάνει. Εντάξει, εγώ είμαι Ολυμπιακή, είμαι Παναθηναϊκή, είμαι Αγδίδες, είμαι Παγκλήδες και σκοτώνονται μεταξύ τους. Καταλαβαίνεις, σου λέει. Δηλαδή, αυτή η κυβέρνηση έχει οθήσει τα παιδιά αυτά να σκοτώνονται. Και δεν ξέρω, επειδή δεν έχω, πρόσεξε με λίγο, επειδή εγώ δεν έχω εικόνα από κάτω, ούτε και οι πληροφορίες που έρχονται από κάτω είναι ξεκάθαρες, είναι λίγο συγκεχημένες. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι έχουν φύγει από το σύνδεσμο ή του ΠΑΟΚ και περιφέρονται Κάνιγκος, Καραϊσκάκη, Εξάρχεια. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, κάθε Παρασκευή στα Εξάρχεια έχει πάρτι. Ναι, το ξέρω, δεν ξέρω. Μπράβο. Όλα αρχίζουν από εκεί. Απλά είναι το θέμα ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά όλα. Εντάξει, τώρα θα γίνουν λίγο. Θα μπορούσαμε να γίνουν μια άλλη στιγμή, σε μια άλλη ζωή και σε μια άλλη κατάσταση. Ναι. Δυστυχώς η αριστερά μας έχει σκοτώσει, φίλε. Σε όλα τα επίπεδα, από την μπάλα μέχρι τους ομοφυλόφιλους. Εντάξει, και αυτοί οι άνθρωποι είναι, αλλά αυτά που κάνουν είναι ρεζιλίκια. Δηλαδή, να σου πω κάτι, στο ξαναλέω, δεν θα γίνει το μάτς. Ως τις 5 η ώρα θα πλακώνεται στο ξύλο. Λες, ε. Είναι στάταρ, όχι λέω. Είναι στάταρ, πρέπει να σου πω. Είναι, πού να σου πω, είναι 100%. Και το μάτς πιστεύω ότι δεν θέλουν να γίνει. Για να βγουν, ας το πούνε και να πούνε, να, ο λαός και αυτά και εκείνα. Ούτε ο Σαββίδης στην ουσία θέλει, ούτε και ο Μελισσανίδης θέλει. Γιατί μετά θα γίνουν πιο πολλά τα, ξέρεις. Θα είναι πιο πολύ στραβές, θα στραβώσει περισσότερο από το κλίμα, πιστεύεις. Μάλιστα. Εγώ έτσι πιστεύω, τώρα από εκεί και πέρα, αλλά το θέμα είναι τέτοιο ότι καλό είναι, εντάξει, στην Αθήνα είναι άλλο κράτος, εδώ είναι άλλο κράτος. Εντάξει. Εσύ μένεις εδώ? Εγώ είμαι από την Αθήνα, είμαι πια μεσόγαμπρος. Αλλά βλέπω. Μετανάστες είναι, δηλαδή, πες. Και δηλαδή, μην τρέπεσαι, εντάξει. Όχι, κύριε. Εντάξει. Απλά είναι να σου πω, και δεν το λέω, είναι πραγματικά χωριό η Θεσσαλονίκη. Ναι, ρε φιλά, το μην το συζητάμε, το λέμε εμείς. Είναι δηλαδή τεράστιο χωριό, δηλαδή σε πολλά πράγματα. Και να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο εμείς που την αποτελούμε. Είμαστε και στην νοοτροπία, αλλά και στη συμπεριφορά, ρε γαμώτο. Να σου πω για κάτι άλλο. Ναι. Από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, γιατί ακούω ραδιόφωνο εδώ και 10-12 χρόνια, είσαι ο πιο χρήσιμος στα FM στέρεο της Θεσσαλονίκης. Γιατί μπορεί να σε πάω, όπως και εγώ με ΑΕΚ, αλλά ρε παιδί μου, τα βλέπεις έτσι όπως πρέπει να τα δεις. Είναι παρεξηγήσιμο, φίλε. Είναι παρεξηγήσιμο. Φιλιά πολλά και να σε καλά. Παρακαλώ. Ορίστε. Καλησπέρα. Και καλή βραδιά.
Ηρακλειδέας κομμουνιστής από το Καστελόριζο. Έλα ρε, πού είσαι ρε, πού είσαι ρε Ηρακλειδέα, πού είσαι Ηρακλάκιαρος. Καστελόριζο ρε φίλε. Γεια σου Πασχαλάκο. Τι κάνεις? Καλά, καλά, καλά. Και έχουμε αύριο το ΜΑΤΣ, έτσι λένε τα γράμματα. Δεν ξέρω εγώ. Δεν το βλέπω καλά το παιχνίδι. Και εσύ. Τι γίνεται ρε φίλε, δηλαδή να βρούμε έναν που να πει ότι θα γίνει το μάτς αύριο κτλ. Όχι, 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 δεν το λέω γι' αυτό. Εγώ κακόπιστα το λέω, να πούμε, με την έννοια ότι... Κακόπιστα, Όχι πρόεδρος ο δικός σας, ναι. με τη χή ομάδα σας, τη χή ομάδα πρόεδρος από κάτω, κάτι στημένο μου φαίνεται σε όλη αυτή τη διαδικασία και του πρωταθλήματος και του κύπελου. Μάλιστα. Μακάρι να βγω ψεύτης, να πούμε, και να είναι όλα καλά, ας κερδίσω καλύτερο. Τέλος πάντων. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά τώρα, το καλύτερο και αυτά εδώ. Αυτός σκοπός είναι να πάρεις τον τίτλο τώρα, να πάρεις το κύπελο δηλαδή και να σηκώθεις να φύγεις τώρα. Με offside στο 91 και τα λοιπά. Αυτά είναι τα γούστα. Για να έχεις να πεις. Θέλω να δώσω στον κύριο Γιώργο από τον Εύρο. Ναι. Την αφορμή που είπε, ναι. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ναι. Έτσι είναι. Είναι παρεξηγητέος λίγο ο Γιώργος, δηλαδή ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται με την πρώτη. Μετά το αντιλαμβάνεται. Όχι, αυτοί που δεν το ξέρουν καλά με τα λεγόμενά του, αυτοί παρεξηγούνται. Εγώ ναι. Το έχω καταλάβει από την αρχή και. Καλά, επειδή είσαι και εσύ αριστερός, πασόκησε γι' αυτό. Είναι βρίσκει τώρα με ένα κουμπί. Με συγχωρεί, εντάξει, με συγχωρεί, το παίρνω πίσω. Εντάξει, εγώ υπαρπέτω ότι είσαι πασόκη, δεν είναι βρισιά πιστεύω. Βαθύ πασόκη κυβερνάει ακόμα ούτω ή άλλω. Άμα τώρα τι κάνει, άμα το ένα με το άλλο. Ναι, εντάξει, okay. Θέλω να ενημερώσω, δεν ξέρω αν το είδατε, και τον κύριο Γιώργο, μια που είναι στον Εύρο με τα αγροτικά, ναι. Πάνω κάτω θα έχει υπόψη του. Ότι? Οι συνεταιρισμοί κάτω από έσοδα 30.000 ευρώ. Ναι, κλείνουν. Κλείνουν και συγχωνεύονται με μεγαλύτερους. Α, καλό είναι αυτό. Αυτό κακό είναι βέβαια, γιατί με την έννοια... Είναι πιο ελεγχόμενο. Θα είναι πιο ελεγχόμενοι μάλλον. Θα πάει πιο μονοπωλιακά. Ναι, πιο ελεγχόμενο. Δηλαδή θα τα παρατήσουν οι μικροί με την έννοια αυτή. Οι αποστάσεις θα είναι μεγάλες να πάνε να παίρνουν ένα χαρτί από τα γύρω τα χωριά. Και θα το εκμεταλλευτούν αυτοί που είναι οι λίγοι και παίρνουν από τους μικρούς τα χωράκια και τα καλλιεργούν. Έτσι γίνεται. Ναι, ακριβώς αυτό που λες θα γίνει. Ναι, αυτό ακριβώς το λέτε. Ακριβώς. Αυτή είναι η αριστερή κυβέρνηση. Καλά, δεν φταίνε μόνο αυτοί. Απλά αυτοί συνεχίζουν τον όλεθρο που έχουν σπείρει οι προηγούμενοι. Και έχουν μεγαλύτερη ευθύνη από αυτούς που το ξεκινήσανε, γιατί αυτοί το συνεχίζουν. Φυσικά, φυσικά, έτσι είναι. Καλό βράδυ. Χαιρετίσματα στο Καστελόριζο. Να είστε καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ. Καλή, εγώ. Ορίστε, ναι, εσύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι πολύ προβληματισμένος. About, να μιλάμε και λίγο. Ναι. About the game, όχι tomorrow, today. Κοίταξε, εγώ λέω ότι ή θα πέσει πολύ σούτι. Ή δεν θα γίνει τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα ανοίξει μύτη. Μύτη δεν θα ανοίξει. Μιλάμε για το γήπεδο τώρα. Ναι, 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 ναι. Σήμερα είναι εντάξει. Αυτά είναι καθημερινότητα στην Αθήνα, είναι καθημερινότητα. Ναι. Αλλά τι να πω, πολύ μπιρ ότι θα γίνουν σκηνικά τέλος πάντων. Και μπορεί να μην γίνει τίποτα, όπως είπες, να μην ανοίξει μύτη. Ναι, εγώ δεν πιστεύω ότι θα ανοίξει μύτη πάνω σου. Έτσι, δηλαδή, ειλικρινά. Δεν πιστεύεις? Δεν πιστεύω ότι θα ανοίξει μύτη τελικά. Κάτι τέτοιο βλέπω και εγώ. Θα γίνει μια εκτόνωση που γίνεται κάθε φορά κάτω στην Αθήνα αυτές τις μέρες, ας πούμε, και τελείωσε. Ναι, έτσι με τα εξάρχεια φάση. Ναι. Τι έδωσες σκορ εσύ ή δεν έδωσες? Εγώ δεν έδωσα σκορ. Θα δω στο τέλος. 1-2, το όχι, το δεν έχω. 1-2. Δεν βλέπω να τρώμε γκολ. Δεν βλέπεις να τρώμε γκολ? Όχι. Δεν ξέρω κατά πόσο. Να σου πω κάτι, είναι λίγο. Δεν ξέρω και αν η ομάδα. Να σου πω το εξής. Εάν η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι όπως είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ, δηλαδή το μεγαλύτερη μερίδα που υπάρχει μια ψηλό απογοήτευση και τέτοια, έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να λουστούμε ένα άσχημο βράδυ. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή είναι και ξένοι αυτοί. Δεν πολύ νιώθουν αυτό που νιώθουμε εμείς. Α, μπράβο. Μακάρι να είναι έτσι όμως, έτσι. Μακάρι να είναι έτσι. Γι' αυτό σου λέω, πάω σε αυτό το ναι, μοτίβο. Ναι, κατάλαβα. Διότι κατάλαβα. Άμα είναι με την ψυχολογία που έχει ο κόσμος αυτό το δεν είμαστε καλά και ιστορίες και αυτά εδώ πέρα, έχω την εντύπωση ότι θα πάμε αλλού μετά και θα έχουμε άσχημη βραδιά. Όχι, εγώ αυτή την αίσθηση έχω, θα το παίξω κιόλας. No goal. Ναι.
Λοιπόν, κλείσε για να πάμε σε Κώστα Πετρωτό. Έχουμε ρεπορτάζ από Αθήνα. Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, Πασχάλη, και πάλι. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε το βασικότερο που είναι ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι έρεμα. Ναι. Γιατί υπήρξε και τρίτο περιστατικό μετά τα δύο σε Ομόνια και Πλατεία Καραϊσκάκη. Ήταν οπαδοί τη ΣΑΕΚ, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν κοντά στην Πατησίων, στην Πλατεία Κάνιγκος, ναι, περίπου στις 11 και 10. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έριξαν πάρα πολλές μολότοφ. Ναι. Αλλά ήταν η αστυνομία εκεί και απέτρεψε και πάλι στο να πάνε και να έχουν συμπλοκές σώμα με σώμα με οπαδούς του ΠΑΟΚ. Εντελώς τυχαία, Κωνσταντίνε, εντελώς τυχαία. Είχαμε ακροατή από Αθήνα την ώρα που διέβαινε την σταδίου και μας έλεγε ακριβώς αυτό που λες τώρα εσύ, με τις μολότοφ. Ναι, ναι, πάνω από 100 μολότοφ. Από ό,τι πληροφορούμε, πάνω από 100 μολότοφ έχουν φύγει. Τι λέει, ρε, ναι, γίνεται ένα χαμός. Η αστυνομία βέβαια έχει καταφέρει να το κρατήσει αυτό το πράγμα στο να μην έχουμε σώμα με σώμα μάχες. Προς το παρόν τουλάχιστον. Ο φόβος είναι ότι αυτοί όλοι θα ανασυνταχθούν και το πρωί που είναι να γίνει η μετακίνηση, πρωί προς μεσημέρι, που είναι να γίνει μετακίνηση για το ΆΚΑ, θα επιχειρήσουν και πάλι να συγκρουστούν. Μάλιστα. Εδώ υπάρχει τώρα το εξής, Πασχάλη, που είναι το επικίνδυνο σημείο, το ευαίσθητο σημείο. Με βάση το πλάνο της αστυνομίας, θα πρέπει ο παδί του ΠΑΟΚ να πάνε προς την πλατεία Καραϊσκάκη κάποια στιγμή και από εκεί να επιβιβαστούν σε λεωφορεία του ΑΣΑ, ναι, για να πάνε στο ΆΚΑ. Εκεί στην πλατεία Καραϊσκάκη υπάρχει ο σύνδεσμος του Ολυμπιακού, εκεί που γίνανε, που υπήρξαν οι εντάσεις προηγουμένως. Είναι ένα ζήτημα αυτό τώρα, το τι ακριβώς θα συμβεί, ναι, και είναι ένα ζήτημα το πώς θα εκτονωθεί η κατάσταση έτσι ώστε να γίνει η μετάβαση από το κέντρο της Αθήνας των Αθηνίων οπαδών του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ χωρίς να προκύψουν συμπλοκές και επεισόδια με οπαδούς Θέλω να πιστεύω ότι η ελληνική αστυνομία θα κάνει τα δύνατα δυνατά ώστε να προστατεύσει τον κόσμο εκεί πέρα, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τον κόσμο του ΠΑΟΚ, έχει να κάνει και με τον κόσμο τον οποίο κινείται εκεί πέρα. Ισχύει, γιατί ξεχνάς να αγορά, υπάρχει εκεί κόσμος, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ισχύει αυτό που λες, η αλήθεια είναι ότι κινδυνεύουν και περιουσίες πολιτών. Και κόσμος που υπάρχει, αγορά είναι κέντρο της Αθήνας είναι, δεν είναι επεξεγελασία. Είναι κέντρο της Αθήνας, είναι δύσκολη κατάσταση. Να σου πω για τα περιστατικά πριν, ναι, στην Πλατεία Καραϊσκάκη και στην Ομόνια στον Πανελλήνιο, ναι, ότι ουσιαστικά συνδέονται αυτά, γιατί μιλάμε για αλληλοκυνηγητό. Δηλαδή υπήρξαν οπαδοί του ΠΑΟΚ που ήταν στην Πλατεία Καραϊσκάκη, προσπάθησαν να τους εγκλωβίσουν κάποιο οπαδί του Ολυμπιακού, έτρεξαν προς το σύνδεσμο της Ομόνιας και από εκεί βγήκαν πάρα πολλοί οπαδοί του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και κινήθηκαν προς τους οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά εκεί παρενέβη η αστυνομία και δεν είχαμε συμπλοκές σώμα με σώμα. Mm-hmm. Γι' αυτό και ήταν δύο περιστατικά, το οποίο ένα διαδέχθηκε το άλλο. Δεν έχουν καταγραφεί ούτε προσαγωγές, ούτε οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Η αστυνομία έχει επιλέξει αυτή την τακτική, να αποκρούει προς το παρόν. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είναι και για λόγους τακτικής, για να μην. Προφανώς για να μην δυναμητήσει περισσότερο και το κλίμα εκεί πέρα. Ναι, το ίδιο προφανώς είναι λόγος στρατηγικής αυτός. Το καλό είναι τουλάχιστον στην παρούσα φάση ότι έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα. Παραλαμβάνω, ο φόβος είναι για το πρωί πλέον τώρα. Ναι. Πώς θα γίνει όλο το ταραβέρι από εκεί. Όλο το σκηνικό, ναι, όλο το πλάνο, έτσι ώστε να μην βρεθούν οι οπαδοί των ομάδων σώμα με σώμα. Να μην ανταμωθούν. Άσχημα πράγματα. Αυτό. Είμαστε σε επαφή. Αν υπάρξει κάτι άλλο, προς το παρόν είναι αυτά τα τρία περιστατικά σήμερα. Υπάρχει μια αντίδραση αστυνομίας αποτελεσματική. Και είμαστε σε αυτό το σημείο. Θέλει προσοχή. Καλό είναι να αποφεύγουν, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν και κάποιοι οπαδοί του ΠΑΟΚ που θέλουν να πάνε εκεί προς το σύνδεσμο, να προσέχουν λίγο. Να έχουν τον ειδικά στους δρόμους. Γιατί η κατάσταση είναι λίγο περίεργη και γενικώς είμαστε σε μια κατάσταση που μπορεί να βλέπεις παρέες οπαδών από ομάδες Αθήνας να βρίσκονται σε διάφορα σημεία των δρόμων και ανά πάσα στιγμή να δημιουργείται ένταση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Εδώ αυτά, είμαστε. Έγινε. Καλό βράδυ. Για χαρά, για χαρά. Συνεχίζουμε εμείς κανονικά, κυρίες και κύριοι. Έτσι. Πάμε. Παρακαλώ. Πασχάλη, έχω σειρά. Βεβαίως. Λοιπόν, Δημήτρης από Πολύγυρο, Αριανός. Καλώς τον Δημήτρη τον Αριανό από την πρωτεύουσα του νομού Χαλκιδικής. Καλά το είπα. Που κάνετε διακοπές. Κάνουμε διακοπές πού? Ακόμα δεν πήγαμε διακοπές. Κάθε μέρα διακοπές είστε. Λοιπόν, άκουσα να σου πω για τον ΠΑΟΚ. Για πες. Εμάς τους Αριανούς οι ΠΑΟΚτσίες μας θέλουν σκουλίκια. Δεν λέμε τέτοια πράγματα στο ραδιόφωνο όμως εμείς τώρα. Εμείς τους λέμε Αιγύπτους. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι σωστό όμως αυτά τα πράγματα. Λέμε ότι πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά. Πώς θα αλλάξουμε, αν δεν αλλάξουμε εμείς συμπεριφορά, πώς έχουμε απέτηση να αλλάξουμε. Σύνολο, εγώ ατομικά έχω αλλάξει.
αλλά το σύνολο δεν βλέπουν να αλλάζει. Γιατί πιστεύεις ότι δεν αλλάζει? Αυτό βλέπω μπροστά μου. Είμαι 67 χρονών και είμαι αργιανός από τότε που γεννήθηκα. Και δεν βλέπω να αλλάζει διαφορά. Πέρασα. Δεν θέλουμε να είμαστε αγαπημένοι. Και από την Τούμπα και από το Χατζηδάκι. Αλλά ήθελα να σου πω άλλο. Για να αλλάξουμε το κλίμα. Λοιπόν, ένας γιατρός πήγε και έκλειψε ένα γουρούι. Και το πήγε στο τσαντήρι. Και λέει, γύρισα, πού θα το βάλουμε? Και λέει αυτός, μέσα. Και τη βρώμα, λέει, τη βρώμα θα τη συνηθίσει. Αυτό συμβαίνει σήμερα στον ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Κατάλαβα. Το πιάσε, δεν ξέρω αν το κατάλαβε. Το πιάσε το υπονοούμενο. Το κατάλαβε. Ναι. Πολύ εύστοχο. Τέλος πάντων, καλά να πάνε τα πράγματα αύριο. Να το πάρει ο ΠΑΟΚ, να μην το πάρει. Δεν με ενδιαφέρει, γιατί είναι Κωνσταντινοπολίτες και να συνοηθούν. Δεν ήρθαν στην Ελλάδα να μαλώνει στη Θεσσαλονίκη με τη Φιλαδέλφεια την Αθήνα και να χωρίζουν την Ελλάδα στη μέση. Αυτή είναι η άποψή μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καιρός. Και εσύ είσαι και αργιανός. Παρακαλώ. Ορίστε. Στον επόμενο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Φινίτο λα μουσικά. Όλα downtown. Πολύ ωραία. Μουσικούλα δεν μας βάλατε, κύριε Γιάννη. Εντάξει, είπαμε λίγο μουσικούλα. Μας είχατε κάνει τα τάξια μας. Λοιπόν, έχουμε ένα δεκάλεπτο σεβαστό ακόμα στη διάθεσή μας. Για όποιον θέλει να επικοινωνήσει, είμαστε εδώ. 23 10 90 90 90 είναι δικό σας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340. Και στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και στην ψηφοφορία για το ποιον πιστεύετε ότι θα είναι τελικά ο Κυπελούχος και το σκορ. Την καλησπέρα μου και στον Μάνθο, ευχαριστώ Μάνθο, και στον Δραχμολάγνο μας, καλησπέρα, και στον Κωνσταντίνο με τα βίντεο, παιδιά, τα γνωρίζω, τα βλέπω κι εγώ συγχρόνως. Αλλά ήρθαμε και τώρα Πετρωτό, ο οποίος μας ενημέρωσε σε όλη τη φάση εδώ πέρα το τι ακριβώς συνέβη και το τι άλλο θα συμβεί κιόλας μάλλον. Καλησπέρα στον Σάβα από την Ασπρόμαυρη Δράμα. Καλά, εκεί δεν μπορεί να είναι και διαφορετικά, δεν έχει άλλο χρώμα, έτσι μην τρελαθούμε. Πάμε στο φίλο, παρακαλώ. Ναι. Εγώ είμαι Πασχάλη. Ναι. Δεν σε ακούω καλά, οπότε... Εγώ σε ακούω μια χαρά πάντως. Παοκτζής από Αθήνα είμαι. Ναι. Μένεις εκεί ή τώρα πήγες, ας πούμε? Όχι, εδώ μένω, ναι. Μπάρω το καπνισμένος από τέτοια πράγματα, γιατί είμαι μεγάλος. Εγώ έχω δύο ανησυχίες. Μία είναι η αγωνιστική και η άλλη είναι η εξωαγωνιστική, οπαδική. Ναι. Εντός του γηπέδου εννοείς? Ναι, μία αγωνιστικά και το άλλο για αυτά που λέμε, για τα σκηνικά. Εγώ... Αγωνιστικά δεν πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Ναι. Αλλά να σου πω γιατί πιστεύω θα το πάρουμε. Γιατί αυτό το ρημάδι, το γήπεδο, δεν μας πάει. Πιστεύεις ότι δεν θα το πάρουμε, πιστεύεις? Δεν είσαι αισιόδοξος. Έχω μια φοβία ως προς το γήπεδο. Όχι αγωνιστικά σαν ομάδα. Μπορεί να μπει μέσα από και να βάλει τρία γκολ. Άρα πιστεύεις στο κισμέτα, α το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Αυτό ρε σύμπαση. Αν έχω πάει τόσες φορές στους τελικούς, πας στο 83 με την Άκη, χάνεις. Ναι, και εγώ στο 83 κλάμα πολύ. Με τη Λάρισα που το έχεις έτοιμο, δεν πάω να κάνω την απονομή μόνο. Καλά, εκεί φάγαμε λίγο την τρίπλα με το Δημόπουλο. Πιστεύω ότι πειράζει όλη την ομάδα. Αλλά είσαι πάω και είσαι πρωταθλητή. Θυμάσαι τι αέρα πήγαμε. Ναι. Μετά πας με τον Βάζελο που δεν είσαι τέσσερα και από εκεί. Δηλαδή αυτό το γήπεδο. Και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο η τελική. Είναι και στα τόσα χρόνια πρωτάθλημα που παίζεις αγώνες πρωταθλημάτων. Παίζεις το ποδόσφαιρο το απλό που δεν μπορείς να κάνεις παιχνίδι μέσα εκεί. Είναι μετρημένες οι καλές μας εμφανίσεις εκεί μέσα. Είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Τι πιστεύεις ότι συμβαίνει. Είναι πολύ κερακατινιστικό αυτό που θα πω, ρε παιδί μου, αλλά είναι αυτό που δεν ξέρω. Πώς ήταν, παιδί μου, που είχαν Ολυμπιακός 25 χρόνια μας πάνω. Ναι. Και είχε ανέβει και με καλύτερες ομάδες. Μήπως ήρθε η ώρα να σπάσει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ το. Μακάρι. Το άλλο όμως το παδικό τώρα. Ναι. Εγώ έχω. Επειδή σου πατήμαι πολύ μπάρο το καπνισμένο από τις καταστάσεις. Εύχομαι να μην χτυπήσουν δικά μας παιδιά. Για τον πολύ απλό λόγο που θα σου εξηγήσω και θα το καταλάβεις και το καταλαβαίνει οποιοδήποτε αυτό το πράγμα. Τόσο τα ούλωνα Θεσσαλονίκη, αν πούμε ότι είναι χοντρικά 200 πούλμαν, χοντρικά,
Λοιπόν, αν αυτά τα, τα βάλει σε μια ευθεία, καταλαβαίνει πόσο μεγάλη είναι η ευθεία. Ναι. Έτσι. Ναι. Αν και έχω ακούσει, νομίζω θα φεύγουν 20-20, αλλά και πάλι 20-20 είναι πάρα πολλά το ένα από το άλλο. Τόσο και τα λεωφορεία που θα φύγουν από το σύνδεσμο, γιατί θα έχει πολύ κόσμο, θα έχει χιλιάδες κόσμο και ο σύνδεσμος της Αθήνας, που θα πάνε με λεωφορεία. Τη Θεσσαλονίκη θα πουλούν, δεν κινδυνεύουν τόσο πολύ, γιατί είναι από εθνική οδό, μπαίνει, είναι τέτοιοι δρόμοι που δεν μπλοκάρονται εύκολα. Όμως, πρόκειται να δεις τώρα, της Αθήνας τα λεωφορεία, και στο λέω αυτό γιατί τα έχω ζήσει, έχει τύχει να είμαι μέσα στα λεωφορεία, είναι τέτοια η πόλη που, και είναι τόσο πολλά τα λεωφορεία το ένα στο άλλο, που θα μπλοκαριστούν κάποια στιγμή στην κίνηση. Και τότε είναι πολύ εύκολο στόχο για αυτού που θα πάνε να πετάξουν πέτρα στη Μολότοφ. Σωστά. Καταλάβει. Δηλαδή, αν δεν ανοίξει ο δρόμο, θα φύγουν γρήγορα με την δηλαδή. Δεν έχει βέβαια. Εάν είναι τόσο προνοητική, που εγώ δεν νομίζω, η αστυνομία. Π.χ. λέμε ότι θα πρέπει να περάσουν από τη λεωφόρα Αλεξάνδρα. Λέμε τώρα. Ναι. Εάν πια είναι τόσο προνοητική η αστυνομία και έχει αδειάσει τη λεωφόρα Αλεξάνδρα και φεύγουμε κάποια αλφα ταχύτητα, οκ, αλλά επειδή αυτό δεν κάπω έτσι πιστεύω ότι θα γίνει. Αλλιώ δεν γίνεται. Πασχαλή, να πάει... δεν έχει γίνει ποτέ, πίστεψέ με. Ποτέ. Ποτέ, ε. Ποτέ. Yeah. Και θα σου πω ένα πράγμα με πολύ λιγότερο κόσμο. Θυμάσαι μια χρονολογία. Τώρα πότε ήταν, που παίξαμε τον Παναθηναϊκό. Στο μπάσκετ ήμασταν 2-2 η τελική και παίξαμε τον Παναθηναϊκό. Ναι, με το Ράτζα, με το Ράτζα. Με τη σφαγή που έγινε στο πέμπτο παιχνίδι που κατέβηκαν 5.000 κόσμο κατέβηκε. Μπράβο. Τότε, αν θυμάσαι, δεν ήμασταν τόσοι πολλοί, ήμασταν 3-4.000, έτσι. Κοντά Ταράρο. Μπράβο, εκεί. Λέω δεν είμαστε τόσο πολύ με την έννοια ότι αύριο θα είστε 17.000. Ναι, σε σύγκριση με. Καλά, μπήκαμε στο ΑΚΑ εμείς όμως, έτσι. Ναι, τα πούλμαν μας, ναι. Όμως, σε αυτά που ήμουν εγώ τουλάχιστον αυτά, ήταν τόσο πολλά πάντα ένα από το άλλο που μπλοκαρίστηκε στην Κηφισία και το δικό μας έγινε σμπαράλια. Εμείς με γιο ταχύ πήγαμε και έτσι δεν ξέρω τι πώς και τι έγινε εκεί πέρα. Οπότε καταλαβαίνεις, δηλαδή, τι θέλω να πω. Ναι. Ότι οποιοδήποτε μετακινεί τόσο μεγάλο όγκο είναι εύκολο στόχο. Καταλαβαίνω. Δεν είναι δύο λεωφορεία που θα περάσουν, εντάξει, γεια σας. Μιλάμε ουρά, το ένα από το άλλο. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Καλό βράδυ. Μακάρι, μακάρι. Καλό βράδυ, για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εκπομπάρα, Πασχάλη. Ναι. Κλείσε όμως συνήθως... αυτό που ακούς. Κλείσε λίγο από αυτό που ακούς για να μην ακουγόμαστε με έκο. Ένα λεπτάκι λίγο, γιατί είμαι με κλειδαρά ευκαρπία του Διώτες Παοξίδες, στο σύνδεσμο του Κοβιού τότε. Πασχάλη, ναι. Θέλω οι παίκτες του ΠΑΟΚ αύριο να δείξουν τον ανάλογο ζήλο που δείχνουν ο κόσμος του ΠΑΟΚ, που πάει, σκοτώνεται στην Αθήνα, τα βάζει με όλους. Θέλω τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο γήπεδο το ίδιο. Μπορούνε. Αν δεν μπορούνε να μας το πούνε, Πασχάλη. Δεν ας το πει ποτέ κανένας αυτό, φαντάζομαι. Έτσι. Πρέπει να τρώνε σίδερα, Πασχάλη. Αυτό ναι, σε αυτό δεν συμφωνούμε. Κοίταξε, είναι και μια ευκαιρία και για αυτούς να αποδείξουν ότι ό,τι τους κάνανε στο πρωτάθλημα δεν θα έχει συνέχεια στο κύπελο. Εάν τους το κάνουν και στο κύπελο, τι να σου πω, είναι λίγοι για αυτό το πράγμα. Πασχάλη. Πρέπει να μπουν στο γήπεδο και να είναι μάγκες, όχι στην Τρίπολη κότες. Μάλιστα. Θα το πάρουν το κύπελο για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Σε αυτούς απευθύνομαι εγώ. Κάνεις φοβερή προσπάθεια, επεισόδια. Σκέψου τώρα, λέει παράδειγμα, να έρθουν οι γάβροι, τα χανούμια και οι βάζελοι στην Τζιμισκή. Δεν υπάρχει, εμείς είμαστε εκεί. Άρα λοιπόν οι παίκτες του ΠΑΟΚ αύριο πρέπει να είναι και αυτοί εκεί. Φαντάζομαι θα είναι. Εντάξει. Έτσι δεν είναι. Τα λέμε και αυτά. Πάμε Πασχάλη όλοι μαζί. Έτσι ακριβώς. Και βάλε να πούμε και τον ύμνο του ΠΑΟΚ. Ακούς. Ναι. Βάλε να πούμε να γουστάρουμε. Ναι. Σ' ακούμε. Θέλουμε ΠΑΟΚ να ακούμε. Βάλε ένα τραγουδάκι. Έγινε, θα βάλουμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Έλα Πασχάλη. Έλα. Κάτσε λίγο, δεν κάνει. Ναι, ναι, για φτιάξτε τα δικά σου. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Να γεμίσω το καζανάκι να βγούμε. Για κάνε το εκεί πέρα. Εσύ, έχουμε τρελαθεί τελείω, μου φαίνεται. Είμαστε λίγο, έχουμε λίγο. Ένα τζάσιμο το έχουμε. Δεν το έχουμε ένα τζάσιμο, νομίζει. Και να το έχουμε. Εδώ ο κόσμο καίγεται και εμεί κρεμιζόμαστε, ρε Πασχάλη. Είναι μια. Πώ να σου πω τώρα, μια φυσιολογική τάση, πιστεύω. Εσύ πάντως είσαι τη δουλειά σου, Γιάννη, καλά, το μεροκάμα το βγάζεις καλά, μια χαρά. έχεις αυτό το λέγει το πρέπον.
Αλλά δεν μπορώ να περίμενα αυτά. Δηλαδή βγαίνει ξέρω εγώ Αθηναίος, λέει είμαστε χωριό. Ναι. Βγαίνουμε εμείς λέμε για τους Αθηναίους. Όλοι χωριό είμαστε, παθιά, αλλά μεγάλο χωριό είμαστε όλοι. Κοιτάξτε, κάτω δεν είναι έτσι όπως είμαστε εμείς τόσο πολύ. Σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Πώς? Έχει ζήσει λίγο κάτω. Έχω ζήσει κάτω. Σου λέω, ρε παιδί μου, γνωρίζω. Και την προηγούμενη εβδομάδα κάτω ήμουν. Όχι, δω, το να πας εκεί σαν. Άλλο σαν επισκέπτη και άλλο τώρα να βιώσει. Ναι, το να ζήσει είναι διαφορά. Το να ζήσει είναι τεράστια διαφορά, φίλε. Ο Έλληνας δεν αλλάζει, φίλε, όπου και να πάει. Εδώ στην Ευρώπη πηγαίνουμε και γίνονται να πούμε όπως φεύγουν από εδώ. Ποια χρονολογία φύγανε το 90. Το 90 έχουν μείνει πίσω εκεί, ξέρω εγώ. Και εγώ κάπου, ακριβώς αυτό που είπες, έτσι θεωρώ ότι κάπου η Θεσσαλονίκη έχει μείνει στο 90. Μπα, Πασκάλη, εγώ πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε μείνει στο 90. Ναι, όλοι μας εδώ, όλοι η Θεσσαλονίκη, εμείς είμαστε, δεν είναι κανένα. Το ότι η Αθήνα, η διαφορά της Αθήνας, σε ποια είναι. Ότι έχει να πούμε φτιαχτεί καλύτερα από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή πιο πολύ. Δηλαδή οι δρόμοι θέλει τα μετρό, θέλει το ένα το άλλο. Όλα έχει, είναι μπροστά. Όχι μπροστά, έχουν εξελιχθεί σε αντίθεση με εμάς. Η νοοτροπία είναι το ίδιο. Και άμα θα παρατηρήσει, δηλαδή από όλες τις ομιλίες που κάνουμε όλοι μας, οι μεν κατηγορούν τους δε. Δηλαδή βλέπεις ότι ο Έλληνας δεν υπάρχει μια συσπήρωση στον Έλληνα, πουθενά ρε ποτέ. Διχόνια. Εδώ δεν συσπηρωνόμαστε για τα προβλήματα που έχουμε όλοι μας. Είμαστε διχασμένοι. Ναι, προηγουμένως έλεγες εγώ μη βρίζετε τον Μπουτάρη. Ναι. Ένα λεπτό ρε φίλε, ποιος είναι ο άρχοντας αυτής της πόλης. Ο Μπουτάρης. Ο Μπουτάρης. Η ΑΘ, η αστυνομία και η κάθε να πούμε υπηρεσία, ναι. Φίλε, είναι υπό την επίβλεψη αυτού του ανθρώπου. Όχι. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα έπρεπε να σε βοηθήσουν. Κάτσε λιγάκι, να σε πω, να τελειώσω πρώτα και παίρνουμε. Άμα είναι το ισοπεδώσουμε, μαζί σου, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Πώς δεν είναι έτσι ακριβώς. Έχει πρόεδρο η ΕΑΘ. Ανώνυμη εταιρεία είναι. Δεν είναι ο Μπουτάρης. Τον πρόεδρο, βραγόρι μου, δεν θα τον πιάσει το αυτί του. Τι? Δεν θα τον πιάσει το αυτί του. Θα πάμε 20-30 νοματέοι στην ΕΑΘ έξω από το γραφείο του και θα κάτσει αυτός μέσα. Δεν κατάλαβες καλά. Άκουμε λίγο. Ο πατέρας αυτής της πόλης είναι ο δήμαρχός της. Τέλος πάντων. Αυτό είναι που θα πάει να τραβήξει τα αυτιά αυτού του ανθρώπου. Εσύ και εγώ, άμα θα πάμε, θα μπλέξουμε και θα τραβήξουμε στα δικαστήρια. Επειδή δεν γίνεται αυτό που λες, γι' αυτό σου πάω στο διατάφτα. Πώς δεν γίνεται, έχουν γίνει επανελειμμένες, ας πούμε. Πότε έγινε. Όποτε έχουν γίνει. Παλαιότερα. Μισό λεπτό. Ναι. Παλαιότερα, ο πρόεδρος του ΟΗΘ, πριν γίνει η ΕΙΑΘ, ήταν ο εκάστοτε δήμαρχος. Μην μπερδεύεσαι, έχει φύγει και το πλαίσιο που υπήρχε. Τώρα είναι ανώνυμη, ανεξάρτητη εταιρεία. Ναι, έπρεπε πουλάκι. Ο Δήμαρχος δεν έχει καμιά πρόσβαση σε αυτούς πλέον. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία όμως που παρέχει κοινωνικό έργο, να πούμε, στο σύνολο της πόλης. Μπορούμε να μιλήσουμε απευθείας με την ΕΙΑΘ. Γιατί να μιλήσω με τον Δήμαρχο εγώ τώρα. Μα, συγγνώμη, να μιλήσουμε απευθείας με την ΕΙΑΘ. Πώς, σαν τι να πάτε εκεί, ας το πούμε. Γιατί στο Δήμαρχο σαν τι μιλάς. Μα ο Δήμαρχος με την ίδια ιδιότητα. Όχι, με την ίδια ιδιότητα που θα μιλήσει στον Δήμαρχο. Να πάω στην ΕΙΑΘ, να έχουμε λίγο τον ούτου. Να μιλήσω στον Δήμαρχο, ρε Σιπαθιάλιο. Ο Δήμαρχος πρέπει να το αντιληφθεί. Ο Δήμαρχος θα του ασκήσει στην πίεση, άλλο κομμάτι αυτό, όσον αφορά τα του Δήμου. Τα της ΕΙΑΘ, αυτό το οποίο συνέβη, θα τα κάνεις με την ΕΙΑΘ, δεν θα τα κάνεις με τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος μπορεί να σε βοηθήσει σε αυτό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ διαφωνώ σε αυτό, αλλά άκουμε να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή έχει πάθει κόσμος, να πούμε, και κοσμάκι σε Θεσσαλονίκη. Έχει πάθει, να πούμε, ζημίες. Τεράστιες ζημίες, έτσι. Θέλεις να πούμε από τους υπονόμους, θέλεις να πούμε από τα ψυγεία τους, θέλεις από ό,τι θέλεις πες. Κανένας δεν ενδιαφέρεται τελικά. Ούτε η ΕΙΑΘ, ούτε να πούμε ο Δήμαρχος. Και αυτό σου είπα προηγουμένως, δεν τους ενδιαφέρει, γιατί εμείς, λέω εγώ σε σένα, εσύ το λες εμένα. Και επί της ουσίας δεν γίνεται τίποτα. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Αθήνα κάτω. Γίνεται το έλα να δεις, για έναν αγώνα να πούμε, ναι. Θα κάψουν περιουσίες, θα καταστρέψουν... Θα έπρεπε να γινόταν και άλλα πράγματα. Πολύ σωστά. Μπράβο. Και κανένας δεν κάνει τίποτα. Έτσι. Ναι. Και το δέχονται αυτό το πράγμα. Φέρανε να πούμε ξένους διαιτητές να κάνουν τι δηλαδή. Να κάνουν έναν αγώνα, ο οποίος αγώνας πριν γίνει θα έχει καταστραφεί να πούμε η μισή Αθήνα. Και χώρια να πούμε τα συναισθήματα που αφήνουμε στον κόσμο. Δηλαδή, τι κάνουμε, ενθαρρύνουμε να πούμε το η κάτω και η πάνω. Και δεν το βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν το βοηθάμε καθόλου, Πασχάλη. Μ' αρέσει η κουβέντα, πολύ ωραία κουβέντα. Πρέπει να πάμε σε κομψό διαφημιστικό. Να πάρει, Γαβρί μου, να πάρει. Να σε καλά, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς συνεχίζουμε κανονικά, χωρίς σταματήματα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Το goldmall.gr σας ταξιδεύει. Βρείτε σήμερα 900 και πλέον προσφορές ξενοδοχείων στη χαμηλότερη τιμή και επιλέξτε τον επόμενο προορισμό σας. Διαμονή σε μοναδικές τιμές με έκπτωση έως και 50% στα πιο επιλεγμένα ξενοδοχεία όλης της χώρας, σε Χαλκιδική, Μακεδονία, Αθήνα, νησιά και όχι μόνο, με ένα απλό κλικ. Δείτε τώρα όλες τις προσφορές στο www.goldmall.gr και ταξιδεύστε σε όλη την Ελλάδα ποιοτικά και οικονομικά με ένα απλό κλικ. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικά, χωρίς σταματημό είπαμε εδώ, δεν θέλετε να σταματήσουμε από ό,τι βλέπω, βλέπω και τα μηνύματά σας. 23-10-90-90-90, η ψηφοφορία στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 συνεχίζεται για το ποιος είναι ο κυπελούχος και το σκορ και εμείς πάμε στον ακροατή. Παρακαλώ. Έλα πας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια είδηση και μια αναλαμβάνηση. Ναι. Πριν λίγο διαβάζω ότι πιάσαν τους δύο Αλβανούς. Ναι, αυτός είναι ο ένας που έσφαξε και το παιδάκι, είναι ο ένας από τους δύο. Έσφαξε το παιδάκι, ναι. Ναι, ναι, αυτός ο Αλτάρας. Και αυτούς τους είχαμε και θα τους έχουμε να τους ταΐζουμε στις φυλακές. Αλλά μην είσαι σίγουρος γιατί μπορεί να πάει στις φυλακές και να φανεί σε ένα ατύχημα μετά. Μακάρι. Δεν ξέρουμε. Εγώ δεν μπορώ να μακαρίσω τίποτα, αλλά λέω μπορεί να φανεί σε ένα ατύχημα. Δεν ξέρει τι σε επιφυλάσσει η ζωή ποτέ. Ναι, τέλος πάντων. Το δεύτερο να σου πω. Αριανός είναι το 2010, θυμάμαι. Που παίζαμε τελικό με παραμονές τώρα πάλι έτσι καλή ώρα όπως τώρα κι εσείς, ναι, με τον Παναθηναϊκό. Θυμάμαι ότι εμείς είχαμε πιο παλμό από εσάς, δηλαδή βγαίνανε στο Ραπτόπουλο, δεν θυμάμαι σε ποιον, ναι, δεν ξέρω. Εκεί υπήρχε ενθουσιασμό. Βγάζανε μεγαλύτερο φανατισμό, ας πούμε, λες. Όχι φανατισμό, όχι πιο παλμός, πιο πάθος, το παιδί μου. Ναι. Τώρα δεν ακούς πολλούς φόξους να βγουν, πάμε να το πάρουμε, πάμε, φεύγουμε σε μια ώρα. Έχει εξήγηση αυτό, ναι. Πες μου. Ο Πάκο που το πήρε πέρσι. Εσύ δεν το έχει πάρει, έχει να το πάρει από το. 48 χρόνια έχει να πάρει αυτό το τάδε. Σε αυτό, ναι, ναι, συμφωνώ. Παίζει ρόλο αυτό, κατάλαβε την ψυχολογία του κόσμου. Λες ρε παιδί μου, γι' αυτό και πήγε τόσο πολλοί κόσμος με τον Άρη. Έτσι. Αλλά και, να σου πω κάτι. Και ναι. Πάλι πας να παίξει ένα τελικό κυπέλλου που θέλει να το πάρει. Δεν πας να κάνει βόλτα. Όχι, βέβαια. Θέλει να το πάρει. Αν μη τι άλλο. Γιατί σου κλέψαν και το πρωτάθλημα φέτος. Αντικειμενικά τώρα σου κλέψαν το πρωτάθλημα. Δύο παιχνίδια δεν τα έπαιξε. Μάλλον ένα δεν έπαιξε και το άλλο στο κλέψαν, εντάξει. Πέρα τις οπαδικές προτιμήσεις που έχεις, εντάξει, καλά, 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 βέβαια, εντάξει, σωστά. Ναι. Πάλι πας για ένα τίτλο, ρε παιδί μου, ναι, και θέλω να αποδείξεις τους άλλους ότι ξέρεις, είμαι καλύτερη. Κακός έγινε ότι, ναι, κακός έγινε ότι έγινε, ναι, σωστά. Ναι, 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 ξέρεις, τώρα δεν ξέρω, είναι και η ώρα, τότε φεύγαν και τα λεωφορεία εκείνη την ώρα, δεν, τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν τέλος πάντων, να σου πω κάτι, αν πηγαίνεις κάθε χρόνο σε ένα τελικό, να ξέρεις όσο και, όλο και περισσότερο, όλο και λιγότεροι θα πηγαίνουν και όλο και λιγότερο θα ακούς αυτό το πάθος. Γιατί ναι, είναι όταν το κάνεις κατ' επανάληψη, εντάξει, ναι, ρε φίλε, μειώνεται. Πώς θα γίνει. Mm-hmm. Έγινε, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Πασχάλη από Αθήνα, παίρνω τηλέφωνο, πάω ξύσιμο. Καλά να πάθεις. Σ' ακούω συχνά, βγήκα τώρα πρώτη φορά σου πω γιατί ακούω κάτι ανακρίβες και θέλω να τα βάλω στη θέση. Βοήθησέ μας, διόρθωσέ μας. Ναι, 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 γιατί εμείς είμαστε εδώ χρόνια στην Αθήνα και ξέρουμε τι γίνεται σε κάθε στενό, ας πούμε, και βγαίνουν κάτι όπως ο πιο προηγούμενος και λένε ότι να είναι, να πούμε κάποια πράγματα. Να πεις, ναι, 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 πάμε, πάμε στο ψητό. Ναι. Καταρχάς για αυτούς που θα κατέβουν μπορεί ίσως πρώτη φορά ή μετά από χρόνια να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτό που είπε ο προηγούμενος, δεν θα τον πω άσχετο, αλλά τέλος πάντων, ναι, τα λεωφορεία από τα διόδια μπαίνουν σφαίρα 10-10, αν έρθουν πάνω από 2-3 χιλιάδες αστυνομικούς, αν είναι μόνο ψηλά στη βόρεια. Ναι, είπανε, δηλαδή, θα έχει πολύ πράγμα. Ναι, 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 θα μπαίνουν όπως το λέω εγώ, έτσι, όπως το, ναι, λέω, ναι, ναι, θα μπαίνουν σφαίρα στο ΆΚΑ από Αττική Οδό. Αυτά που λέει ο άλλος, μποτιλιαρίσματα. Όχι, όχι, καλά, δεν είπε για τα παιδιά τα οποία έρχονται από έξω από την Αθήνα. Είπε τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στο κέντρο και θα πρέπει να τους πάνε στο ΆΚΑ. Αυτό λέει. Δεν θα πάνε από Κηφισίας, απαγορεύεται. Όταν γίνεται ομάδα αθηναϊκή με ομάδα από έξω από την Αθήνα. Ναι. Από Κηφισίας κινούνται η ομάδα. Από πού θα τους πάνε. Αθήνας.
Οι παοξίδες θα πάνε μάλλον από Κηφισό Αττική Οδό. Δεν θα πάνε μέσα από το κέντρο. Μιλάς για τους παοξίδες του κέντρου. Ναι, δεν γίνεται να πάνε το κέντρο, γιατί από το κέντρο είναι η Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Κηφισίας που θα είναι γεμάτο αεξίδες. Ναι. Εντάξει, δεν γίνεται να τους χώσουν εκεί μέσα. Δεν βγαίνει το πλάνο. Ναι. Πότε πάνε περιφερειακά θα. Αναγκαστικά να τους πάνε έξω από την Αθήνα, δηλαδή. Ναι, αυτά τα ποτηλιάρισματα με τέτοια δεν υπάρχουν. Αυτά, ειδικά αυτό που είπαμε με την Αλεξάνδρα δεν υπάρχει. Είναι το δωματία και εκεί που είναι ο σύνδεσμος ΣΑΕΚ, αυτό ιστορικό στέκι. Ναι, ναι, ο Ρίτσελ, ναι, το ξέρω. Να ναι. ξέρει ο κόσμος, γιατί για να τους δώσω να καταλάβουν. Είναι πιο πάνω είναι το Γκίζι που είναι από τους πιο σκληρούς Παναθηναϊκούς. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν γίνεται η Αλεξάνδρα να τη διασχίσει με λεωφορεία. Πάει αυτό. Οπότε δεν έχουν πρόβλημα οι παοξίδες, το λέω γιατί τους κυρίως οι παλιοί το ξέρουν όλοι. Δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα μπουν σφαίρα όλοι ο ΑΚΑ από το πρωί κανονικά. Για τα επεισόδια που γίνονται κάτω, να δώσουμε άλλη μια εικόνα έτσι, στον κόσμο να ξέρει γιατί γίνονται και γιατί έχουν πάρει τόσο έκταση. Λοιπόν, έτσι πως είναι η Ομόνοια, από την πάνω μεριά είναι η Ακαδημίας, μιλάμε τώρα για απόσταση 500 μέτρα και χωρίς τα Εξάρχεια. Ναι. Από την κάτω μεριά είναι η Μενάνδρο που είναι ο σύνδεσμος του ΠΑΟΚ. Εκεί που έγιναν και τα. Από εκεί που ξεκίνησε όλο τον ταραβέν. Τι γίνεται τώρα, έχουν πάρει τόσο έκταση γιατί. Γιατί τα Εξάρχεια είναι το 90% αναρχοαεξίδες. Αχα. Τι σημαίνει αυτό. Τόσο σημαίνει πολύ. Δεν το περίμενα εγώ από αεξίδες. Όχι, αυτό. Όχι και δεν μπορώ να σου πω κι άλλα στον αέρα. Έτσι. Άρα, άσχετο αυτό, αλλά έχει τόσο μεγάλο ποσοστό. Όπως το λέω, ναι, θα βγουν να βγει κάποιο Αθηνός να σου πει. Για να μην σου πω τι άλλο κάνουν οι αεξίδες μες στα Εξάρχεια. Καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται να τα πούμε, εντάξει, τα ξέρουμε κι εμείς. Τι γίνεται τώρα. Άμα ήταν άλλη ομάδα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπως βλέπεις και εσύ στο παρελθόν ή στο μέλλον που θα γίνει, δεν παίρνουν τόσο έκταση γιατί τα Εξάρχεια είναι ορμητήριο για τους αναρχικούς παύλα αεξίδες. Τι σημαίνει αυτό. Εφοδιάζονται, βγαίνουν, βαράνε, ξαναμπαίνουν. Το Πολυτεχνείο δεν ξέρω αν ξέρει είναι και αυτό από κάτω, ναι, ναι. Ομόνοια. Οπότε τι γίνεται τώρα. Αυτό έχουν πάρει τόσο έκταση γιατί οι αεξίδες και οι αναρχικοί στην ουσία έχουν τα ορμητήριά τους εκεί, φορτώνουν, βγαίνουν, κάνουν επιθέσεις, μπαίνουν. Οι παοξίδες φυσικά το ξέρουν αυτό, θα έχουν πληροφορηθεί και αυτοί ότι. Εξυπακούεται και ιδίως τα παιδιά τα οποία βρίσκονται κάτω. Στη μέση είναι η αστυνομία που η οποία είναι πάρα πολύ εδώ, είναι πιο οργανωμένη να ξέρει από οποιοδήποτε άλλη πόλη. Ναι, καλά, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Αυτά τα έχει ψωμοτήρι να ξέρει τώρα έτσι. Αυτά τα περίμενε και μου σου πω και τα περιμένουν και αυτοί για να διασκεδάσουν που λέω λόγο. Όλοι είναι στο κόλπο, κάπω να το πω έτσι. Και να ξέρει ότι πολλά από αυτά γίνονται, τα αφήνουν επίτηδες για να ξεθυμάνουν. Να εκτονωθούν, σου λέει ξεφόρτωσε ότι να φορτώνει, να φύγουν τα πολεμοφόδια, να ξεσπάσετε μέχρι το πρωί, μπας και γίνει ο αγώνας αύριο. Έτσι, και αυτό πιο πολύ. Η αίσθησή σου για αύριο ποια είναι, με την προϋπόθεση ότι θα γίνει το παιχνίδι, έτσι. Κοίταξε να δεις, αυτά τα επεισόδια τώρα εδώ είναι όπως είπες και εσύ πριν, ότι είναι κάποια επεισόδια πώς γίνεται 6 Δεκέμβρη, του ΦΥΣΑ, του Πολυτεχνείου κτλ. Δηλαδή, τα καθιερωμένα που λέμε. Ναι, αύριο το πρωί δεν θα γίνει τίποτα, δεν γίνεται να γίνει κάτι. Όλοι θα είναι για ύπνο, θα ξεκουράζονται. Ναι. Και μετά μπαίνει το plan B, το οποίο είναι να έρθουν οι παοξίδες και να μπουν σφαίρα στο γήπεδο. Δεν έγινε τίποτα. Και την ημέρα, ας πούμε, δεν μπορείς να οργανωθείς να κάνεις αυτά. Έχει κίνηση, δεν μπορείς να βγεις να κρυφτείς τα Εξάρχεια. Υπάρχει η αστυνομία που τώρα δεν δουλεύει. Αύριο θα δουλεύουν 5-6.000, γιατί τώρα δουλεύουν αυτοί που είναι μόνο τα μάτα, ας πούμε. Ναι, κάτω, ναι. Κατάλαβες, αύριο είναι επιτοδόν οι όλοι άπαντες, ας πούμε. Σα λέω γιατί έχω φίλους, πολιτούς, θείους κτλ. Οπότε τζάπα μην βγαίνει ο κόσμος και λέει μπορεί να μην γίνει ή να κατέβουν να προσέχουν, δεν θα γίνει. Εδώ παιδιά, για να σας δώσω να καταλάβετε. Εγώ και πέρσι ήθελα να γίνω τελικό. Εγώ μιλούσα με κολλητούς μου και έλεγα μακάρι να γίνω τελικό στο ΆΚΑ. Γιατί δεν γίνεται να γίνουν επεισόδια στο ΆΚΑ. Να σου πω και κάτι ακόμα που τώρα το θυμήθηκα. Στην Τάφρο που είναι ένα μέρος μέσα στο γήπεδο του ΆΚΑ που χρόνια δεν μπορούσαν να το αποφύγουν, κάναν το πιο απλό τώρα. Έχουν βάλει σιδερόπορτα με κάγκελα, με φράγκο. Βάλανε. Αυτό με το αγκαθωτό. Ναι. Οπότε αυτό που είχε γίνει με τον Άρη. Θα αποφευθεί αυτό το πράγμα, ναι. Ναι, γιατί θα βάλουν σιδερόπορτες που δεν πέφτουν με τάγκ, ας πούμε. Ναι, δηλαδή ναι. Το έχουν καλύψει και αυτό. Οπότε για να γίνει κάτι, πρέπει να πηδήξει ο Παοξής να κάνει σάλτο, να πηδήξει το γήπεδο που δεν θα το κάνει αυτό και θα διακοπεί το παιχνίδι. Οπότε ούτε στο Άκα θα γίνει τίποτα. Αυτά εγώ πήρα να πω. Για να ευχαριστούμε το πολύ. Καλό δρόμο. Καλό βράδυ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ξέρω ότι είμαστε εδώ χιλιάδες, έτσι. Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια χαρά, ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Πασκάλη, καλημέρα. Καλημέρα. Πάντως έχουμε το καλύτερο ραδιόφωνο και τιμή μας στη Θεσσαλονίκη. Εσείς, το λέω και το εννοώ, Πασκάλη. Να είσαι καλά. Εγώ θα πω κάτι άλλο, Πασκάλη. Ναι. Τώρα να κάτι να σκεφτεί αύριο το πρωί ο κύριος Μελισσανίδης. Κρίμα που είναι και Πόντιος δικός μας. Ποιοι είναι οι Μάο Μάο. Αυτό θα σκεφτεί πολύ καλά. Μάλλον εκεί τη Μάο Μάο. Δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Εγώ θεωρώ ότι η Μάο Μάο είναι παντού. Ναι, αλλά αυτό που γίνεται απόψε, γιατί να γίνει, δεν κατάλαβα ακόμα, ρε Πασκάλη. Γιατί ήθιστε, αν άκουγε στο προηγούμενο, ήθιστε. Αυτές τις μαγκές τότε στο Βόλο, γιατί έτσι κάναν, μπορούσανε.
Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τώρα... Αυτό είναι ποδοσφαιρικό. Εγώ θέλω και να κρέξει, κύριε Πασχαλία. Α, το λέω στη μου. Και παρακαλώ όπου παίζουν οι αθηναϊκές ομάδες εξωτερικό να διαλύονται. Το λέω και το εννοώ. Πρώτη φορά το σκέφτομαι έτσι. Με την Τουρκία, με όποιον θέλουν να παίζουν, να χάνουν παντού, να μην ούτε ισοπαλία να παίρνουν. Αυτό είναι αγανάκτηση, Πασχαλή. Αγανάκτηση. Μας πήραν το πρωτάθλημα με το έτσι, θέλω μην το πω βαριά κουβέντα είναι αυτή. Ναι. Και από πάνω, μιλάνε και από πάνω, δηλαδή κερατάς και δαρμένος. Είμαστε στη φάση που είμαστε και με τον Ληστή και με τον Μπάτσο. Διάλεξε. Καλή σου μέρα, Γιώργη. Καλημέρα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Βγάλω την αγανάκτησή μου, τι να κάνω. Εντάξει, δεν είσαι μοναδικός. Και εμείς συγκρατιόμαστε και εμείς προσπαθούμε να συγκρατηθούμε μερικές φορές. Τι είναι η Μαου, τίποτα άλλο. Καλό βράδυ. Γεια χαρά, παρακαλώ. Πασχαλάκο, βέβαια. Ναι. Έλα, ρε φίλε. Πολύ ευχάριστη δύο τελευταία τύπη. Ναι. Σε τηλεφωνώ από τον Βανκούβερ και ξέρεις τι σου θυμίζω. Καλώς το να, ναι. Και ξέρεις τι σου θυμίζω. Ναι. Αλλά ήθελα να σου πω ότι η εκπομπή σου πολύ ευχάριστη. Να σε καλά. Πολύ ευχάριστος βασικά. Να πω το ίδιο και για τους γνωστούς ακροατές που βγαίνουν, γιατί διαφωνώ κάθετα. Ναι. Να πω πρώτα για το παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι αν γίνει το μάτς, ελπίζω να γίνει, και αν φυσικά μας φύγει η κατάρα του ΑΚΑ. Εγώ πιστεύω ότι το σκορ θα είναι 3-1 τελικό. Θα κερδίσουμε 2-0, θα βγούμε μπροστά 2-0. Ναι. Θα μειώσουν και μετά θα κάνουμε. Θα μειώσουν στην πίεση. Απάνω θα βάλουμε το τρίτο γκολ. Ναι. Το 2-0 το λέω ότι είμαστε πολύ καλή ομάδα. Είμαστε καλύτεροι από την ΑΕΚ. Ναι. Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Διαφωνώ κάθετα. Ναι. Είμαι πόσο έχω 20 χρόνια εδώ στο Vancouver και δόξα τω Θεώ βρέχει πάρα πολύ. Βρέχει όσο θες. Ναι. Λοιπόν, στεναχωρήθηκα και πήρα τηλέφωνο γιατί στεναχωρήθηκα και τσαφίστηκα λίγο. Γενικά όμως αυτούς που λένε φταίει ο Δήμαρχος, όχι φταίει ο διάφορο και το ένας και ο άλλος. Λυπούμε πάρα πολύ που έχουμε αυτή την οτροπία. Καθόμαστε άνετα σε μια καρέκλα και πάντα κοιτάμε ότι κάποιος άλλος φταίει. Δεν έχουμε τη μία ούτε ένα καθρέφτη. Εδώ ο Πασχαλάκο όταν βρέχει, και έχει τύχει αυτό πραγματικά, και εγώ είμαι λίγο κατηφορικά, εάν τότε στάνει ότι δεν ανεβεί, εγώ προσωπικά λίγο το έχω κάνει, ψάχνω να βρω που είναι η αποκέντρωση. Κάτι το βούλωσε, δεν μπορεί. Εγώ πάντα το ξεβουλώνω. Όπως παράδειγμα στο χιόνι, έχω αυτά τα πλαστικά τα φτιάδια, ξέρεις, για το χιόνι που είναι. Για τον αποχιονισμό, σωστά. Στη βεράντα μου και όταν χιονίζει, εγώ ξεχιονίζω το. Τι χαζός που είσαι, γιατί δεν είναι κάτι όπως κάνουμε, βρίζουμε το Δήμο εδώ. Αυτό δεν έπρεπε να κάνω. Βρίζουμε όλους τους άλλους εκτός από εμάς, ας πούμε. Λυπούμε πάρα πολύ, αλλά είμαστε πολύ βρωμιάροι. Δεν έχω ζήσει και στην Νάπολη 2,5 χρόνια, ήμουν και το 2016 Βόλτα. Συγγνώμη. Βόλτα. Και είδα που σίγουρα θα σου θυμίσει αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Στην Νάπολη ήμουνα ειλικρινά 2 με 3 μέτρα, μετρημένα, 3 μέτρα από την θάλασσα. Είχα αυτά τα μισό μέτρο που ήμουν τα τσιμεντέντα στη θέα, ξέρεις, μέσα του δρόμου. Ναι. Λοιπόν, και πραγματικά είχαμε βουλιάξει. Δηλαδή είχαμε νερό, είχε λίμνη. Και λέω, καλά, η θάλασσα είναι στα 3 μέτρα. Στα 3 μέτρα έλειπε στη θάλασσα. Και δεν πώς είναι τέτοιο να πλημμυρίζουμε. Δηλαδή είναι απίθανο αυτό το πράγμα. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι η Νάπολη είναι βρώμικη. Όταν σε λέω βρώμικη. Ναι, το ξέρω. Ποιος πέτρωσε τα χαρτάκια από το παράθυρο, έξω εγώ. Ποιος πέτρωσε, άνοιγε το αυτοκίνητο την πόρτα και πετούσε τα σάκια της γόπες κάτω. Εγώ. Ποιος πετάει τα πάντα έξω, τα πλαστικά, εγώ. Πού θα πάνε αυτά, ρε φίλε. Καλά, εδώ δεν έγινε αυτό που έγινε γιατί πετάξαμε το χαρτάκι. Εδώ έχουμε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από ό,τι φαντάζεσαι και να είναι η αιτία που ξεφτυλιστήκαμε έτσι και ξεφτυλιζόμαστε κάθε φορά. Συμφωνώ και εάν πρέπει κάποιος να φύγει, να παραιτηθεί οτιδήποτε, δυστυχώς με το να το λέμε εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, ξαναλέω, με το να καθόμαστε στην καρέκλα μας δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά εγώ, ας πούμε, αν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, έλεγα ότι έξω από το σπίτι μου πραγματικά κάτι δεν πήγαινε καλά. Ανέβαινε το γιατί το νερό, εντάξει, σίγουρα ανέβηκε γρήγορα, αλλά δεν ανέβηκε σε χρόνο τόσο πολύ. Θα πήγαινα να δω πού είναι το φρεάτιο. Εγώ σαν άνθρωπος, εγώ σαν Κώστα, θα πάω και το καθαρέσω. Εδώ περνάει ο άλλος σκουπίζει, ρε, και ιδιώτης, έτσι. Και θα δεις, ας πούμε, όταν δεν τον βλέπουν, γιατί κοιτάει και δεξιά και αριστερά, αν μπορεί να τα πετάξει αυτός μες στο φρεάτιο, τα έτσι, σκουπίδια. Και από την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι που σκουπίζουν, μπράβο τους, αλλά δεν τα μαζεύουν. Τα αφήνουν εκεί πέρα. Κάνουν δηλαδή μια κούπα και τα αφήνουν εκεί πέρα. Θα πάρει μαλά μου. Είπαμε, είναι η νοοτροπία μας. Είναι η νοοτροπία μας. Δεν αλλάζει αυτό. Έτσι. Επειδή δεν θέλω να κρατάω την πολιτική γραμμή, μου είσαι πολύ ευχάριστος. Δεν μπορώ να πω το ίδιο και για το. Προχωράμε. Μην παίρνουμε. Για άλλους μην κάνουμε. Εδώ. Γι' αυτό δεν είπα ονόματα. Γιατί καλά έκανες. Καλά. Τα ονόματα είναι γνωστά. Συμφωνώ, γι' αυτό εγώ το σεβάστηκα και το ξέρεις. Ωραία. Λοιπόν, απλά παιδιά, όταν λέτε ποιος φταίει, να έχετε μια καταστάκη μαζί σας. Δεν κακό. Να σε καλά. Χαιρετίσματα στο Ασπρόμαυρο Βανκούβερ. Παρακαλώ. Καλημέρα, Πασχάλη. Καλημέρα. Λιτόχωρο, Αϊκλής. Άμα, Λιτόχωρο.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Νομίζω είσαι ό,τι ποιοτικότερο έχει το ράδιο. Έλα, υπερβολές, προχωράμε. Όχι, χωρίς πλάκα. Και άλλοι, όλοι είναι, όλοι καλά, όλοι καλά. Δεν μου λες, ναι. Μία ερώτηση. Και μία δώρο. Για το παράπονο των Παοξίδων ότι ο τελικός γίνεται στο ΆΚΑ. Ναι. Σε βρίσκει σύμφωνο, είναι μια δικαιολογία δηλαδή βάσιμη και ξέρω εγώ. Εκ των υστέρων, όχι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Αν έχουμε υπογράψει σαν ομάδα να πάμε να παίξουμε στο ΆΚΑ, περιττεύουν οι φωνές. Αλλά αυτό γίνεται το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι τώρα υπογράψουν για το Καφτατζόγλιο, παράδειγμα σου φέρουν. Δεν μπορεί να βγει η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός και παίξει, ας πούμε, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ας πούμε, στο Καφτατζόγλιο να πει γιατί γίνεται στο Καφτατζόγλιο, σωστά. Έχεις πολύ δίκιο. Μπράβο. Και εγώ θα φέρω άλλο παράδειγμα. Mm-hmm. Έγινε πριν μια εβδομάδα ο τελικός στο μπάσκετ, ναι, με ΑΕΚ Μονακό που έγινε το Final Four στην Αθήνα. Ναι, ναι, χαμός. Λοιπόν, προκρίθηκαν 4 ομάδες. Mm-hmm. Η μία των 4 ήταν η ΑΕΚ. Ναι. Και μετά. Αφού προκρίθηκαν οι 4, μετά διάλεξαν το γήπεδο και αποφάσισαν το ΆΚΑ. Ναι, ήταν σε ελεύθερη διαβούλευση κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή ξέρανε ποιοι είναι οι 4 και μετά διάλεξαν το γήπεδο. Έκανε πρόταση η ΑΕΚ. Μπράβο. Και λόγω χωρητικότητας το δώσανε, αλλά και το λόγο του μπάτζετ. Έτσι, 1 εκατομμύριο ναι, ευρώ κόστοσε για αυτό το πράγμα. Το ξέρεις. Άκου τώρα να σου πω, ρε Πασχάλη, και βγαίνει Μονακό μετά τον τελικό που ναι, χάνει το τρόπαιο, ναι, και δίνει συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί ο Μπάουξη να βγαίνει και να δηλώνει διαμαρτυρόμενος για έναν κανόνα, να πω, για κάτι που υπόθηκε το καλοκαίρι. Ότι ο τελικός, όποια ομάδα και να είναι, θα γίνει στο ΆΚΑ. Κοίταξε, υπάρχει λίγο εδώ, θα μπορούσαν, εγώ δίνω και μια εναλλακτική, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και τα γήπεδα τα οποία έχουμε κατά κόρο, ας πούμε, σε όλη την ελληνική επικράτεια, δηλαδή το Παγκρίτιο, και ας έχει από 5.000 κόσμο, εμένα δεν με πειράζει. Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι είναι λίγο άδικο για εμένα να ξεκινάω από την Θεσσαλονίκη και για εσένα αν έμενες εδώ, όπως καλή ώρα μένεις εδώ δίπλα μας. Εδώ και να κατέβω κάτω. Εδώ ναι, ακριβώς είναι το, ναι, η αντίθεσή μου, Πασχάλη. Πιστεύω ότι κανένας αεξής δεν θα είχε δυσαρέσκεια να ανέβει αύριο στο Καφτατζόγλιο. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έρχονταν 17.000 αεξίδες εδώ. Όχι, δεν έχει κόσμο, πρόσεξε. Τι λες, ρε Πασχάλη. Δεν λέω ότι δεν έχει κόσμο, πρόσεξε με. Δεν θα έρχονταν 17.000. Νομίζω... δεν έχουμε καταρχήν να σας δώσουμε 17.000, από εκεί ξεκινάω. Ρε Πασχάλη, δηλαδή, να σου πω κάτι, ένας λόγος παραπάνω να έρθουνε, θα αγουστάρουνε και την εκδρομή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, αν το συνδυάσουνε με Χαλκιδική. Να μου πεις, ότι θα έρθεις στο ΆΚΑ με 30.000 αεξίδες και 8.000 παοξίδες, ναι, αλλά να έρθεις στο ΆΚΑ με 15.000 ο ένας και 15.000 ο άλλος και να μην θέλεις, είναι, πώς να το πω, είναι κουτό, ρε παιδί μου, να το πω, τι, ναι, ξέρω, καλά, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Μάλιστα. Ωραία. Καλό βράδυ και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, γεια χαρά. Παρακαλώ. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Με λένε Παναγιώτη. Γεια σας, κύριε Παναγιώτη. Παίρνω από την Αμερική, New Jersey. New Jersey. Από πού, ναι, New Jersey. Ναι, New Jersey. Απέναντι από τη Νέα Υόρκη. Ναι. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Έχω αρκετά χρόνια στην Αμερική. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Περίπου 45 χρόνια στην Αμερική. Κατά. Δεν έχετε σκοπό να έρθετε πίσω, έτσι. Έχω σκοπό, βέβαια. Έχω. Αλλά δυστυχώς ακούω πολύ αρνητικά σχόλια. Και βέβαια αυτά που ακούω από εκεί, από εσάς, από εκεί, βόρεια, ναι, είναι λιγάκι, να πω, ενοχλητικά. Αν και προσπαθώ, αν και γεννήθηκα στον Πειραιά, ναι, και είμαι Ολυμπιακός, ναι, μου φαίνεται λιγάκι ενοχλητικό να μιλάει ο ένας για τον άλλον. Ναι. Και επειδή σε ακούω τώρα τελευταία το Ραυτόπουλο, ναι, γιατί καμιά φορά μου αρέσει να πιάνω το να μιλάει για ποδόσφαιρο, μόνο για ποδόσφαιρο. Ναι. Βλέπω αρκετά το ποδόσφαιρο, mm-hmm, και έχω δει πολλές αδικίες, εκατέρωθεν, πάνω κάτω. Αλλά μερικά πράγματα, ας πούμε, δεν ξέρω πόσο καιρό έχω, πόση ώρα έχω να μιλήσω κιόλας, αλλά ακούω μερικά πράγματα, δεν ξέρω, ακούω πολύ για κλεψίματα, αλλά κλεψίματα δεν έχω δει εγώ. Από πότε έχετε να έρθείτε? Είχα έρθει και πέρυσι, ναι, είχα πέρυσι Ζάκινθον, ναι, είναι παππούς μου. Ναι. Δεν έχετε μείνει πολύ διάστημα στη χώρα, αυτό θέλω να πω.
Κοίταξε, επειδή σε έχω τηλεόραση και έχω μερικά κανάλια, ναι. Έχω άποψη. Δηλαδή, ακούω πάρα πολύ. Βλέπω τα νέα. Αλλά δεν μου αρέσει, το ακούω πολύ βοράς και νότος. Αυτό το πράγμα. Ναι, το δικαστικό. Δεν ξέρω αν φταίει τόσο πολύ να φταίτε κι εσείς. Εσύ φταίμε κι εμείς. Πολύ λογικός άνθρωπος. Ναι. Ακούγεσαι λογικός άνθρωπος, mm-hmm. και συγγνώμη πάλι, ενοχλώ, ναι. Παίρνω τόση πολλή ώρα και ακόμα δεν έχω μιλήσει, mm-hmm. δεν έχω μπει στο θέμα. Ναι. Ακούω για τα κλεψίματα, αλλά εγώ είδα από τη τηλεόραση το παιχνίδι, που δεν με ενδιέφερε και τόσο, ναι. ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ναι. και είδα δύο κακές ομάδες, φυσικά η δική μου ομάδα είναι χειρότερη φέτος, ναι. αλλά ακούω για κλεψίματα, ποια κλεψίματα λέτε. Το ότι δεν διεξήχθη... Ήταν 0-0. Μέχρι το 90, ναι. από ό,τι είδα, ναι. με τα δικά μου μάτια, ήταν 0-0. Μπήκε ένα γκολ που 15.000 φορές το έχω δει στο βίντεο, mm-hmm. εκεί που έλεγα είναι offside, εκεί έλεγα είναι κανονικό. Ναι. Δεν επηρεάζει τον τροματοφύλακα κτλ. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν έχει σημασία. Το σφάλμα του διαιτητή είναι που δεν πήρε μία απόφαση και να μείνει στη μία απόφαση, κατά τη γνώμη μου. Σωστά. Αλλά ποιο είναι το κλέψιμο. Το ότι δεν έγινε το μάτς με τον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ 15 χρόνια στην τηλεόραση. Ναι. Στην Τούμπα. Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τώρα μιλάμε για αυτό εδώ πέρα όμως, τώρα που έγινε. Εντάξει. Και έχω δει, δηλαδή από πέτρες του Τζόρτζεβιτς να μπορεί να κάνει το κόρνερ. Ναι. Μπουκάλια. Έχω δει. Καλά, και αυτός ο αθεόφοβος πήγε την ώρα που πετούσαμε εμείς πέτρες, πήγε αυτός το κόρνερ να κάνει κόρνερ. Έλατε, πήγε να κάνει κόρνερ. Δηλαδή, κοίταξε, θα μου πει ο Ολυμπιακός, εσύ θα βλέπεις με κόκκινα γυαλιά. Εντάξει, ξυπακούεται. Αλλά έχω δει τόσα παιχνίδια με τη γυναίκα μου που δεν είναι και Ελληνίδα. Ναι. Και τη φαίνεται παράξενο. Πώς γίνεται να παίζουν τη Θεσσαλονίκη και να έχουν τόσο πολύ μίσος, ας πούμε τώρα με τον Ολυμπιακό. Ναι. Γιατί δεν σας ακούω, πάντα μιλάτε εκεί στη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα. Ναι. Και συνήθως. Συνήθως τα βέλη πηγαίνουν στον Πειραιά. Έχει μεγαλύτερη απήχηση το να βρίζω τον Ολυμπιακό από το να βρίσω τον Παναθηναϊκό που δεν υπάρχει ή την ΑΕΚ η οποία συμβαδίζουμε το τελευταίο διάστημα στην κάθαρση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μα κοιτάξτε, δεν νομίζω να είναι ο λόγος για τον Βούδα. Από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησε. Από το θείο μου. Άκουγα την ιστορία από το θείο μου. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι τρομερό. Εμάς μας έχουν πάρει 6-7 παίχτες ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Δελικάρης, Γαλάκος. Ναι. Ξέρεις. Δεν ξέρω αν ξέρεις αυτό. Ναι. Έτσι. Μπονπακούλας. Εντάξει, θα μου πεις τώρα παντού υπάρχει αυτό το μίσος. Αλλά έτσι τόσο πολύ. Ναι. Δηλαδή εγώ τώρα να θέλω να πάρω τη γυναίκα μου. Εδώ είναι απίθμενο να σας πληροφορήσω ότι εδώ είναι απίθμενο το μίσος που υπάρχει. Μα γιατί τόσο πολύ. Παντού. Γιατί. Γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει, υπάρχει ατιμορρησία, δεν υπάρχει ισονομία, δεν υπάρχει τίποτα. Μην το λέτε αυτό. Και είναι και κοινωνικό το φαινόμενο, προσέξτε με λίγο, είναι και κοινωνικό το φαινόμενο και αυτό επιδρά όταν πάω στο γήπεδο. Βγάζω τον κακό μου αυτό στο γήπεδο, ενώ θα έπρεπε να πηγαίνω για 2 ώρες να χαίρομαι αυτό που βλέπω, πάω να εκτονωθώ. Πάω να σκοτώσω τον άλλον σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών μερικές φορές, γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Μακάλι, βλέπω καμιά φορά παιχνίδια, ναι. την ομάδα μου, ας πούμε τον Ολυμπιακό βλέπω, και βλέπω κάτι βλακίες, κάτι πάσες. Ναι, είναι για τα σκυλιά. Που... Ο Ολυμπιακός είναι για τα σκυλιά φέτος. Ναι, ναι. ναι, δηλαδή βλέπω κάτι πράγματα και φωνάζω, βρίζω, ρε, τους ηλίκους, τι πράγματα είναι αυτά. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί εγώ μπορώ, πώς μπορώ εγώ και κατηγοράω την ομάδα μου. Δεν πάει να πει δεν την αγαπάω. Αλλά αυτό που βλέπω, αυτό το λέω. Και μου λέει η γυναίκα μου γελάει μαζί μου. Μα εσύ προλίγοντας, τους έβριζες. Ναι. Φώναζες. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορείτε να λέτε θα κάνουμε μπλόκο, θα πάμε κάτω στην Αθήνα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Οι άλλοι από κάτω λένε τα ίδια. Γιατί τόση αντιπαλότητα. Δεν υπάρχει προϊόν. Γι' αυτό να σας το πω έτσι ξεκάθαρα. Πάω στο γήπεδο και αντί να δω το γήπεδο. Συγγνώμη. Και η Αμερική, βλέπω Αμερικάνικο ποδόσφαιρο με το γιο μου. Ναι. Και είναι φανατικός μάλιστα από τις μία ομάδες που παίζουν εδώ. Ναι. Και τι μπάλα είναι αυτή. Είναι μπάλα αυτή που παίζουνε. Στη Β' Εθνική στην Ελλάδα παίζουν καλύτερα. Α, τόσο χάλια είστε δηλαδή.
Έχουν χάλια πολλά. Μάλιστα. Αφού περιμένουν να έρθουν οι Ευρωπαίοι 35άριδες. Για να παίξουν μπάλα. Για να αναδείξουν το ποδοσφαίρο τους. Και πάλι δεν βλέπεις αντιπαλότητα. Γιατί? Εσείς, φταίτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, όλοι οι αθλητικοί δημοσιογράφοι, γιατί δεν βάζετε τον κόσμο, εμάς, που παίρνουμε τηλέφωνα, δεν τους βάζετε στη θέση τους. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό? Άκουγα κάποιον κάποτε στην ΕΡΤ, είχα κάποτε την ΕΡΤ, άκουγα κάποιον Μήνο κάποτε. Ναι, ο Γιώργος, δεν πρέπει να λέω ονόματα. Ναι, ναι, ναι. Καλό είναι να τα αποφεύγουμε. Τι φανατισμός είναι αυτός? Μα τι φανατισμός είναι αυτός? Λιγάκι ουδετερότητα δεν μπορεί να κρατήσει κάποιος? Τώρα ήθελα ένα παράδειγμα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι. Εντάξει, πηγάζει από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, γι' αυτό. Αυτός που είναι από την ΑΕΚ θα πει για την ΑΕΚ. Αυτός που είναι για τον Ολυμπιακό θα πει για τον Ολυμπιακό. Και ο Βερβελές θα πει για τον Ολυμπιακό. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Μα γιατί δεν μπορούμε να κοιτάξουμε όλοι μας γενικά. Όλοι να κοιτάξουμε τις ομάδες μας. Έχουμε τα χάλια μας. Εγώ νομίζω ο ΠΑΟΚ που λέτε ότι έχει την καλύτερη ομάδα δεν έχει καλή ομάδα. Εγώ γελάω με αυτά που βλέπω. Απλώς. Είναι καλύτερος από τους άλλους που είναι χειρότεροι. Είναι άσχημοι όλοι τους. Η ΑΕΚ έχει πιο ομάδα. Είναι πιο στιβαρή ομάδα. Πιο αμυντικογενής. Έχει καλύτερους μέσους, αμυντικούς μέσους. Αλλά φωνάζει, ρε Σιταλικάρια, έχετε 3-4 πρωταθλήματα. Δηλαδή, πες μου κάτι, εξηγήσέ μου το, να το καταλάβω. Έχετε 3 πρωταθλήματα σε 50 χρόνια. Σας τα έχουν εκλέψει όλα. Τα μισά. Γιατί σας για... Όχι, ρε παιδί, δεν γίνεται. Εντάξει, χιούμορ κάνω, μην νομίζω ότι το. Αυτό, εντάξει. Α, εντάξει, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Οι αεξίδες λένε, μας κλέψανε τα άλλα μισά αυτοί. Τελικά είσαστε οι κλέφτες του πρωταθλήματος ή δεν είστε, να ξέρουμε και με τι. Κάποιον πρέπει να βρίσουμε τέλος πάντων. Το έχουμε σαν λαός, δηλαδή εμείς οι Έλληνες, και το βλέπω και από συγγενείς, είμαστε πολύ κλαψάριδες, γκρινιάριδες. Δηλαδή δεν φταίμε εμείς, όλοι εσείς φταίτε. Ακούω το Ραυτόπουλο καμιά φορά. Όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς. Έτσι είστε εσείς οι Έλληνες. Ναι. Λες και αυτός είναι Σουηδός, κάνει το Σουηδό αυτός. Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, γιατί τόσο πολύ αντιπαλότητα όμως? Δηλαδή, ξεχνάμε όλοι ότι μιλάμε για μπάλα. Ναι. Για μπάλα μιλάμε. Μια μπάλα. Μας διαφεύγει. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το μίσος. Δηλαδή, ο γιος μου, ο μεγάλος, έχει ένα φίλο, αδερφικό φίλο, είναι και αστυνομικοί οι δύο τους. Και ο πατέρας του έφυγε. Μόλις πήγε πιο έξω από την Εκατερίνη. Πώς το λένε το μέρος, το ξέχασα. Λιτόχωρο, Καταμόνας. Αποτίθεσαι. Ναι, 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 Λιτόχωρο. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, εκεί μένει. Και είναι μια χαρά φίλη. ΠΑΟΚΖΙΣ, φανατικός ο πατέρας. Ναι. Και εγώ φυσικά, αφού γεννήθηκα στον Πειραιά, Ολυμπιακός. Μάλιστα. Αλλά γιατί αυτή η θα ήθελα να ήξερα, γιατί τόσο μίσος? Και δεν πιάνει αυτό που είπες ότι είναι, επειδή δεν έχουμε ποδόσφαιρο, μιλάμε για όλα τα άλλα. Γιατί σου είπα, και εδώ στην Αμερική δεν έχουν καλό ποδόσφαιρο. Κι όμως, πάνε στο γήπεδο, θα βρίσουν, θα φωνάξουν, αλλά όχι θα πάμε στην πόλη σου να σε πλάκωσουν το ξύλο και τέτοια. Γιατί... Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να σας ακούμε πιο συχνά όσο μπορείτε, όποτε μπορείτε. Έγινε. Να είστε καλά. Εντάξει. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Χαιρετίσματα στο ασπρόμαυρο New Jersey. Παρακαλώ με τον Νίκη. Ορίστε. Παρακαλώ. Στον επόμενο. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργος δάσκαλος από Πάρο. Καλά. Γεια σου, ρε Γιώργη. Καλώς το δάσκαλο. Ξενυχτάω σήμερα, Πασχάλη, αλλά για πρώτη φορά θα σου κάνω μια παρατήρηση. Okay, μια και μία εδώ. Αν τη δέχεσαι. Βεβαίως, γιατί δεν απαντάς όπως πρέπει στους ακροατές, στους συνακροατές μου μάλλον, στον προηγούμενο και στον προπροηγούμενο. Ότι? Τι είναι αυτά που λένε, θα μας τρελάνουν, ναι. Ο καθένας, δηλαδή, άξιο λίγο, άξιο λίγο, Γιώργο, είναι αίθουσα καλλιτεχνικού και πολιτισμικού θεάματος. Άκουσε με λίγο. Έχετε, εσείς που ακούτε ραδιόφωνο ή κάνετε πως ακούτε ραδιόφωνο, έχετε απαιτήσει από εμάς που κάνουμε ραδιόφωνο ή κάνουμε πως κάνουμε ραδιόφωνο. Εγώ δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία ούτε του δικηγόρου, ούτε του εισαγγελέα, ούτε του υπερασπιστή καμιάς ανώνυμης εταιρείας. Και εγώ έχω περάσει από το παδικό, παραμένω φύλαθλος, προσπαθώ μερικές φορές να κατευνάσω και το θυμό μου και την αγανάκτησή μου και τον ενθουσιασμό μου για κάποια πράγματα. Δεν μπαίνω όμως ποτέ σε καμία διαδικασία να κάνω παρατήρηση ή επίπληξη σε κάποιον ο οποίος είναι αντίθετος με μένα ή με τα πιστεύω μου για το αν έχει δίκιο ή όχι. Είναι δικαίωμά του να πιστεύει. Εσύ που πιστεύεις κάτι άλλο, θα βγεις και θα πεις αυτό που πιστεύεις. Το κάτι άλλο με τον τρόπο σου, ώστε ο καθένας που μας ακούει να βγάζει τα συμπεράσματά του. Αν είναι εγώ, να βγεις τώρα, Γιώργος, εσύ καλή ώρα.
και να σου επιτεθώ ότι αυτό που λες δεν είναι σωστό, γιατί εδώ τόσα χρόνια και αυτά εδώ, δεν θα βγάλει πουθενά, Γιώργο. Αυτός πρόσεξε, η αντίθεση. Ναι, για σένα και για μένα μπορεί να λέει ψέματα. Η είδηση σου είπε, εγώ λέει βλέπω άλλα πράγματα από ό,τι βλέπετε εσείς. Προσπαθήστε να τον πείσετε. Βεβαίως, ελεύθερα. Απλά στο δικαιολόγησε αυτό εδώ. Πάμε στον Κατερινιώτη από το Λιτόχνα, από πού είναι αυτός. Πόσους τελικούς έχει παίξει η ΑΕΚ εκτός Αθήνας. Πόσους τελικούς. Σιγά να μην έχει παίξει, δεν θυμάμαι να έχει παίξει. Κανέναν. Είναι εύκολο πράγμα να πηγαίνεις από τη Θεσσαλονίκη 800 χιλιόμετρα σαν Σαββέλα σε ένα λεωφορείο, μέσα έχω πάει 16 τον Νότο 83, 82, 83 και μετά καπάκι με τη Λάρισα. Και ήδη να πηγαίνεις από το Σύνταγμα, Ομόνια, Πειραιά, με Λύσια, όπου θέλεις, να πίνεις το καφέ και να πηγαίνεις στο γήπεδο. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Μα είναι δυνατόν. Ένα το κρατούμενο. Πού είναι εδώ το ψεύδος το δικό μου. Δεν έχει κανένα ψεύδος αυτό το πράγμα. Δεν μην κάνεις ότι έχει κανένα ψεύδος. Συν όλα τα έξοδα, συν τον κίνδυνο. Είναι ακριβό, για μένα ακριβώς σπόρο είναι να πάω στην Αθήνα και να γυρίσω όταν ο ίδιος ο παδός στα πλαίσια της ισονομίας του ποδοσφαίρου το να διοργανώνεται ο τελικός στην Αθήνα. Εγώ δεν θα πω ότι είναι έδρα ΑΕΚ, μόνο που είναι στην Αθήνα. Δεν είναι το ίδιο. Μα είναι έδρα ΑΕΚ και τρέπομαι για λογαριασμό που είναι και Μακεδόνας. Θα μας τρελάνουν τώρα. Κοίταξε να δεις, μην μπαίνεις εσύ σε αυτό εδώ. Ποιος υπέγραψε, φίλε, αυτό το μιλάμε για 800 χιλιόμετρα. Ναι, μαζί σου, ναι. Χίλια είναι, δεν είναι 800. Υπογράψαμε δεδομένα, αλλά. Για ποιο λόγο πας και υπογράφεις όμως, ρε Γιώργο. Μην υπογράφεις, υπέγραψε για κάτι άλλο. Είναι άλλο θέμα. Εγώ δεν διαμαρτύρομαι που γίνεται ο τελικός εκεί. Εξαλείψαμε με την. Εγώ διαμαρτύρομαι όμως. Ωραία, εντάξει. Άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω, εξαλείψαμε με ποιο πράγμα. Ότι τι έγινε, ρε παιδιά, εντάξει, έρχεστε εδώ και πέσετε. Η οπαδοί θα είναι μισή-μισή. Εάν γινόταν αντίστοιχα στην Τούμπα, θα έρχονταν 15.000 αγγλικές. Όχι, βέβαια. Έκανε χιούμορ και τον αντέβαινε. Δεύτερο, σαν το Καρασκάκι. Έχω πάει, μου έδωσε πρόσκληση ένα φίλο μου εδώ, Ολυμπιακό, σε ένα παιχνίδι κυπέλλου που είχε ένα που είχε σοφαρίσει ο Βιερίνια στο Δατόσο. Ναι. Ξέρει, Πασχάλη, πόσα τεχνικά συνθήματα λέγονται εδώ. Γιατί ο κύριο του Βανκούβερ μίλησε για μίσο. Έχει πάει ποτέ στο Καρασκάκι. Σοβαρά, μας βρίζουν οι οικογένειες, μάνες και το έθνος μας, τη δική μας καταγωγή και μας αποκαλούν Βουλγάρους. Σε όλα τα κήπεδα και δηλαδή, αυτό. Αν τον ακούσει κάποιος αδαής και άσχετος, θα νομίζει ότι το στάδιο Καραϊσκάκη ή το ΟΑΚΑ αντίστοιχα είναι έτσι στους καλύτερους. Γιώργο, είσαι δάσκαλος. Δεν κατάλαβες το πνεύμα του ανθρώπου. Λέει για ποιο λόγο, όχι γιατί γίνεται. Για ποιο λόγο έχουμε φτάσει σε σημείο να γίνεται. Εμείς σαφώς όμως κατηγόρησε τους παοξίδες. Εμάς. Όχι, ρε παιδί, λόγω της, είπαμε, της ανισονομίας. Όχι, όχι. Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω να εννοούσε αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν πιστεύω να εννοούσε αυτό το πράγμα. Το μίσος το δικό μου, ναι, είναι μίσος. Πηγάζει από εκεί. Πηγάζει από εκεί. Είναι δυνατόν να αποκαλούν Βουλγαρό. Μα σοβαρά μιλάμε το. Ολόκληρο γήπεδο εν χορό. Για ποιο μίσος μιλάμε. Από εκεί και πέρα. Άρα λοιπόν, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, συγχαρητήρια για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι όλους εμάς, τους Μάο-Μάο. Κι εγώ Μάο-Μάο είμαι. Και εγώ το ίδιο. Εγώ έχω τυπώσει και πλουζάκι. Θα πάω στο σχολείο τη Δευτέρα με Μάο Μάο. Εγώ ήθελα να εκτυπώσω και τελικά δεν το κάναμε τελικά. Κρίμα. Λοιπόν. Όχι και τόσα ψεύδι. 800 χιλιόμετρα σαν Σαρδέλες με 150 ευρώ. Χίλια ρε, γιατί κόβεις 200 χιλιόμετρα, ρε. 500 είναι η Αθήνα πλέον. Για την ακρίβεια 504. 550. Αυτή ήρθανε ποτέ πάνω να πέσουν κανένα τελικό. Όχι, είπα. Ήρθε ο Ολυμπιακός μόνο. Ο τελευταίος που ήρθε στο Καφτατζόρο ήταν ο Ολυμπιακός που έκανε το χατήρι του Άρη τότε. Μπας και πάρει ο Άρης, αλλά τα έκανα. Ψυχικό έκανε. Ναι, ψυχικό, να και μετά έγιναν άλλα εδώ. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον, επειδή μιλάμε για ποδόσφαιρο και είναι παιχνίδι, είναι game πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Σωστό. Γιωργάρα, να σε καλά, πάνε όλα καλά. Να σε καλά. Μάω εκπομπή είμαστε, άντε. Παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σας. Να σε ρωτήσω κάτι, Πασχάλη. Ορίστε. Τόσο πολύ σ' άρεσε ο Αμερικάνος και τον κράτησε όση ώρα, είχε τόσο επίπεδο, αυτά που έλεγε ήταν τόσο όμορφα. Εντάξει, δεν μιλάει. Σπάνια μιλάνε άνθρωποι από το εξωτερικό, οι οποίοι παίρνουν πρώτη φορά τηλέφωνο. Δεν είναι κακό να ακούσουμε κάτι παραπάνω. Δεν είναι θέμα εντύπωσης, είναι θέμα το να δώσεις, ας πούμε, το χρόνο σε κάποιον ο οποίος δεν μιλάει κάθε μέρα, μπορεί να μιλήσει ανά πάσα στιγμή. Μου έκανε επίσης ότι στο προηγούμενο φίλο είπε ότι δεν κατάλαβε ότι επιτέλου στο βορρά. Γενικά μιλούσε, είπες. Θεωρώ ότι μιλούσε γενικά, δεν μιλούσε ιδιαίτερα για κάτι. Αν δεν προσέχεις
Σα κρατήσω και καλά. Κανεί μπορεί να βαριώσει να κυριαρχήσει κάπου έξω. Όχι, επιτίθεται στο βορρά σου. Λέω 100%. Επιτίθεται στο βορρά ο συγκεκριμένο. Φυσικά, δηλαδή. Ο Αμερικάνο. Ναι, γιατί. Συγκρούεται αφηρημένο και να μην. Ναι, γιατί. Ναι, απάντησε μου όμω. Γιατί. Δηλαδή, επιτίθεται στο βορρά. Γιατί είναι πρόβλημά του. Μάλιστα. Εγώ θα σου πω τη γνώμη για αυτόν τον άνθρωπο. Όπω αυτό είπε για εμά ο Βορειοελλάδο. Φυσικά. Για του ομοίου. Εγώ έχω καταλάβει λοιπόν ότι οι άνθρωποι τη Καβούζα, είτε μένουν στη Καβούζα τη Αμερική. Θεωρείς ότι τα κοσμητικά επίθετα σε βοηθάνε? Ναι. Μάλιστα. Εμένα δεν με βοηθάνε όμως. Ραδιοφωνικά δεν μ' αρέσει όμως. Θέλω να προχωρήσω, εντάξει, εντάξει. Προσπάθησε να το πει με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Με καλύτερο τρόπο. Είναι υποκριτή, πώ πρέπει να το πω. Όχι, το Χαβούζα σου λέω. Εμένα με ενοχλεί. Δεν είναι ωραίο ραδιοφωνικά. Μπορεί να πει. Στην Αθήνα. Είτε στην Αμερική, που είναι υποκριτή είναι. Και ο κύριο αυτό ήταν υποκριτή και δεν μα εξήγησε επίση. Γιατί όταν ήρθε ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, ο Μιραλάς έρχεται να μας δείξει τα γενετικά του όργανα χωρίς να ενοχλήσει κανένας. Να μας εξηγήσει επίσης. Ίσως να μην τα βλέπει αυτά όμως. Ναι, ναι, έτσι. Α, γι' αυτό λες. Όχι, απλά είναι υποκριτής γι' αυτό. Δεύτερο, γιατί ακόμα πιο σημαντικό, κάτι που είναι σίγουρα. Όταν τον ξέσκησε η ΑΕΚ τότε με τον κόλπο του μικρού αυτού, μπήκαν και έκανε επεισόδια οι οπαδοί του. Μια φορά χάσαν στο τέλος έτσι. Σε ποιο μάτσο είπες, δεν θυμάμαι. Δεν καταλαβαίνω. Το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, το 1-2. Για το δικό του λες, ναι. Πήγαν και έκαναν τρομερά επεισόδια και τιμωρήθηκαν κιόλας. Αυτά δεν τα βλέπει. Τις τόσες σφαγές που έχουν κάνει σε όλες τις ομάδες και τα κλεψίματα δεν τα βλέπει. Δεν τα βλέπουν. Να σου πω κάτι, συμπληροφορήσω. Αν θες να με ακούσεις. Δεν είναι υποκριτές. Είναι έτσι είναι. Δεν είναι υποκριτές. Εμάς μας φαίνονται υποκριτές. Αυτός είναι υποκριτής. Είναι μια αμυλητέα ποσότητα, όπως και όλες οι αμυλητές ποσότητες της Αθήνας. Το στενάχωρο για μένα είναι οι παραγωγοί Θεσσαλονίκης που δεν αμήνονται και δεν κάνουν καμία δουλειά για αυτή τη Βόρεια Ελλάδα και για αυτή την ομάδα. Ποιοι να την κάνουν, ρε φίλε. Άθονται και τους ακούνε προκειμένου ακροματικότητος ή αμήνονται με τρόπους πραγματικά πολύ ψωτρομικούς. Για αυτό πάντα τι θα είμαστε. Ναι. Πάντα εκεί θα είμαστε. Είμαι απογοητευμένος από τους παραγωγούς. Άρα θεωρείς δηλαδή ότι η αιτία που γίνεται. Από αυτά τα άτομα με μυαλό πλανκτών που παίρνουν τηλέφωνο και μου το παίζουν με επίπεδο κτλ. Γίνεται τίποτα άλλο υποκριτές. Mm-hmm. Ούτε θέλω να τους ξέρω. Μάλιστα. Αλλά ευχαριστώ πολύ. Τα μικρόφωνα τα έχουν αυτοί που τα έχουν. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείς να έρθεις και εσύ να πάρεις μικρόφωνο να μιλήσεις και να μιλήσεις με αυτόν τον τρόπο που μιλάς. Έχω την εντύπωση δεν σε μιλήσει ποτέ κανένας. Ορίστε. Σγαλή. Ναι. Μ' ακούς. Σ' ακούω. Λοιπόν, κάποιος είπε για ένα σκορ 3-1. 1-3, ναι. 1-3. 0-2 θα είμαστε. Θα μειώσουν αυτοί οι καταϊδρωμένα με κανένα offside goal λοιπόν, και θα βάλουμε μετά το τρίτο. Άκου να σου πω κάτι σκέφτηκα τώρα που το άκουσα. Για πες. Ο Τζάλμα Κάμπο, ο Πρίγιο και ο Βιερίνια, κάτω τη φανέλα, να έχουν μια φανέλα άλλη που να λέει Μάο Μάο. Εξή, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, δεν θα ήταν κι άσχημα, να σε πω, παρακαλώ. Ναι, Πασχάλη, εγώ μιλάω. Ναι, ναι. Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Πασχάλη, εγώ διαφωνώ σε αυτό που λένε ορισμένοι, ότι δεν πρέπει να λέγονται. Να λένε τη γνώμη τους κάποιοι, όπως είπε ο άνθρωπος από την Αμερική. Σε αυτό έχεις δίκιο. Πρέπει να ακούσουμε και άλλους. Δεν ανθρώπους. Αντέχεται. Μην νομίζω ότι μπορεί να το αντέξει κάποιος, ο οποίος είναι οπαδικά τυφλωμένος με κάποια πράγματα. Ναι, αλλά κοίταξε, υπάρχει και ένα δεύτερο. Βλέπω ορισμένους ανθρώπους σε κάποια ηλικία να βάζουν ένα φανατισμό τη στιγμή που εμείς πρέπει να ευχηθούμε τα παιδιά να πάνε κάτω και να γυρίσουν υγιή, έτσι, να ηρεμήσουμε τα πράγματα. Ναι. Και το δεύτερο, ενώ ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα και. Πιστεύουμε ότι θα κερδίσει, έτσι, εκτός αν ας πούμε γίνουν πάλι όργια όπως έγινε μια άλλη φορά. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος φανατισμός. Τώρα, το τι γίνεται στην Αθήνα, πρέπει να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο έγινε πολιτική. Και η νεολαία αντιδρά, δεν είναι κακό. Έχει πολιτικοποιηθεί το ποδόσφαιρο, εντάξει. Το ναι, δεν είναι κακό, δηλαδή, και σε αυτήν την ηλικία κι εγώ. Το ίδιο θα κάναμε. Και μπορεί και χειρότερα. Εντάξει, το νόμο του. Χειρότερα δεν κάναμε, αλλά εντάξει. Δεν ξέρω ποια είναι τα χειρότερα που λένε. Είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά όπως και κάποιοι που πήρα προηγουμένως, που λένε ότι η δημοκρατία είναι έτσι και αλλιώς. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν ξέρουν τι θα πει η δημοκρατία. Καταρχάς, εμείς δεν έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Έχουμε δημοκρατία των τραπεζών και των κομμάτων. Δηλαδή, ψηφίζεις και μετά από 5 χρόνια ξαναψηφίζεις. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Έτσι, αυτοί αναλαμβάνουν, δικτακτορία είναι αυτή. Εμείς, η δημοκρατία έχει μόνο η Ελβετία, την οποία έπρεπε να την μοιάσουμε, αλλά δεν μιλάει κανένας γι' αυτό, που την έτσι ο Καποδίστριας,
συμμετοχική δημοκρατία. Δηλαδή, και για τον Δήμαρχο που λέτε, βεβαίως, ο Δήμαρχος και ο Μπουτάρης και όλα αυτά είναι μαριονέτες. Δεν βλέπεις πως αντιδράνε τώρα που πάνε να πλέουν αναλογική, γιατί είναι οργανωμένοι. Καταλαβαίνεις. Χειρότερα είναι τα μηνύματα που έρχονται. Άκουγα ένα ραδιοφωνό και έβριζε τους υπαλλήλους του Δήμου, ότι δεν τρέξαμε κτλ. Χτυπάει το γαϊδούρι και δεν χτυπάει το σαμάρι. Δηλαδή, πάλι φταίνει αν ο Δήμαρχος δεν μπορεί να κουμαντά τους υπαλλήλους και τους έχει μόνο για να το ψηφίσουμε. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δεν έχουμε δημοκρατία. Ακόμα δημοκρατία για να την κατακτήσουμε. Μπορεί η Ελλάδα να τη βρήκε. Αλλά θέλει παιδεία. Καλά το λες ότι είναι η αγωγή του πολίτη. Η αγωγή του πολίτη, φίλε. Ναι. Έχουμε αγωγή. Άμα πάσαν οι Ελβετοί, ψήφισαν για τα πάντα. Ψήφισαν για τα πάντα. Ας το κάνουν και εδώ. Ναι. Μα εμείς τέτοια πράγματα. Δεν μου λες, εδώ δεν θα ψηφίσουμε πάλι από φανατισμό. Γιατί εγώ, γιατί αυτός και όχι εγώ. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Και όχι μόνο αυτό. Και θα ψηφίσουμε τα ψέματά τους και μετά θα κάνουν άλλα. Έτσι. Καταλαβαίνετε. Εμείς δεν υπάρχουν σαν πολίτες εδώ πέρα. Διώξαν τον βασιλιά και μπήκαν στη θέση τους αυτοί. Μπήκαν οι δήμαρχοι, μπήκαν οι βουλευτές. Καταλαβαίνετε. Καλό βράδυ. Όχι να βρει τη δημοκρατία. Έγινε. Καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ. Καλημέρα σας κύριε Καμόρα. Καλημέρα στην πιο ερωτική πόλη. Δεν μπορώ να μιλήσω. Κοιμάται η κούκη με την καλή μου. Έχω βγει στο μπαλκόνι. Είμαι σε περίοδο διακοπών. Είμαστε στην Τεναρίφη. Πήγαμε ένα ταξίδι να ψυχήσουμε. Τεναρίφη, τι μου θυμίζεις. Τι σας θυμίζω κύριε Πασκάλη μου. Ότι δεν έχω πάει. Εγώ έχω μείνει έκθαμπος. Έχετε ακουστά για το περιβολάκι Λαγκαδά? Ναι, έχω ακουστά, ναι. Πόσο προχωρημένοι είναι οι άνθρωποι? Γιατί τι κάνανε εδώ πέρα? Καταρχήν, ξέρετε, λόγω των συναισθημάτων μου είμαι κι εγώ φαν της πλέξης του κυρίου Χάρου Γιαγκούλα με τον Κούλη. Ξέρετε, έχουμε μια προχωρημένη δικηγόρο. Σε γιατρό πότε πήγατε τελευταία φορά? Στο γιατρό είχα πάει τελευταία φορά στον οδοντίατρο, ήταν πριν 6 χρόνια. Όχι σε γιατρό, για να σας κοιτάξει λίγο, αν είστε σε ένα επίπεδο που μπορείτε να... Όταν ήμουν παιδάκι, με είχαν πάει οι γονείς μου στην παιδίατρο στα Γιάννητσά, στη μητέρα της Υπουργού Εργασίας. Κατάλαβα. Πάμε παρακάτω στο διατάφτα όμως, πάμε. Για να δείτε πόσο προχωρημένη είναι ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, τις τελευταίες μέρες υπήρξε ένα θέμα αυτό με τα ομόφυλα ζευγάρια. Ναι, με την υιοθεσία. Ψηφίζω, καταψηφίζω, κατά συνείδηση. Εσείς δεν μπορείτε να είστε στην πρώτη περιφέρεια. Μας λέει και ο φίλος ως ο αγροατής, το λίκνο του πολιτισμού. Στο περιβολάκι έχετε πάει, κύριε, να δείτε πόσο προχωρημένοι είναι οι άνθρωποι. Σε τι? Πόσο μπροστά είναι, πόσο μπροστά βλέπουν. Ναι, πέστε μας σε τι. Γιατί, διότι από εκεί κατάγεται η κυρία βουλευτής και Κεραμέως της Νέας Δημοκρατίας, που ψήφισε, καταψήφισε κατά συνείδηση τον νόμο, κύριε μου, για την υιοθεσία. Υπερψήφισε. Υπερψήφισε. Ενώ το είχε καταψήφισε. Δηλαδή, αυτή τώρα έδωσε το δικαίωμα σε αυτό το πράγμα που λέγεται Τζέισον Αντιγόνη, γιατί είναι προσδιόριστο. Γιατί έδωσε ένα παιδί, συγγνώμη λίγο κυρία μου, να τοποθετηθούμε κύριε, και εμείς που μας κατηγοράτε. Βεβαίως να τοποθετηθείτε, κυρία μου. Έδωσε το δικαίωμα λοιπόν σε αυτό το απροσδιόριστο πράγμα να έχει το δικαίωμα να κρατήσει παιδί, το οποίο είναι αρσενικό ή θηλυκό, το οποίο από τη στιγμή που δεν ξέρει ούτε ο ίδιος του, σαν μόρφωμα που είναι, τι ακριβώς είναι. Γιατί δεν σ' αρέσει, δηλαδή το φορεματάκι που φοράει δεν σ' αρέσει, δηλαδή εννοείς κάτι. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος. Μα έτσι είναι, τότε... Λυπάμαι για την κυρία Κεραμέως, αν είναι έτσι όπως το λέω. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο για την Υπουργό Εργασίας. Για όλους, συγγνώμη, να το συμπληρώσω, για όλους. Που ψηφίσανε αυτό το προσδιορίστο. Είναι και γνωστή παιδίατρο στην πόλη που... Να τη χαίρονται αυτοί που πηγαίνουν και κάνουν την παιδίατρο σε αυτήν. Τι να σε πω τώρα, παραπάνω δεν έχω να σας ρωτήσω, κύριε Πασχάλη. Εγώ θέλω σαν οδηγός του κυρίου Σάβα, και τον ευχαριστώ για την αύξηση μισθού που με έκανε μετά το τέλος της σεζόν, εύχομαι ολόψυχα την κατάκτηση του ντάμπλα από το εντιμότατο σωματείο της Νέας Φιλαδέλφειας, να παραμείνει ακόμα ένα κύπελο, ένα τρόπαιο στο νομό Αττικής, να μην περάσει τα Τέμπη και πάνω. Έτσι, αυτό θα είναι το σωστό.
τα εύσημα ανήκουν σε αυτόν που είχε τη θεανή ιδέα να έρθει ξένος διαιτητής και ειδικά Ισπανός να διαιτητεύσει τον τελικό, για να μην υπάρχουν αμφιβολίες και ορούνται έστω και το παραμικρό εις τη φύλαθλον κοινή γνώμη. Πιστεύω να συμφωνείτε σε αυτό. Όχι, δεν συμφωνώ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Προχωρήστε. Γιατί δεν συμφωνείτε, κύριε Πασχαλή? Θα σας εξηγήσω μόλις τελειώσετε. Διάλογο κάνουμε. Μπορείτε να πείτε ναι, μπορώ να. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας δίνω το ελεύθερο. Ναι. Είσαι σίγουρα, δεν είναι, μήπως έγινες κομμουνιστής? Γιατί υπονοείτε κάτι? Είναι σίγουρο, δηλαδή τελευταία είσαι στα ίδια, πώς το λένε, χωράφια με τον Γιαγκούλα. Γιατί αν είσαι στα ίδια χωράφια με τον Γιαγκούλα. Δεν ξέρω, κύριε Πασχαλή. Μου κάνεις τον κομμουνιστή τώρα και. Ναι, πρέπει να το κοιτάξεις λίγο. Μήπως είναι η άβρα του Ατλαντικού που με έχει χτυπήσει. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Για τη νύχτα μου. Γεια, γεια, γεια. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ορίστε. Εγώ, ναι. Ναι, εσείς είστε. Καλημέρα. Καλημέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή που σας παίρνω τηλέφωνο. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Πάω και με. Καλά να πάθετε. Καλά να πάθουμε. Καλά να πάθουμε, τι να κάνουμε. Ας παθαίνει ό,τι θέλει. Μακάρι να πάνε όλα καλά αύριο. Να μην έχουμε θέματα, γιατί βλέπω ότι το ποδόσφαιρο λίγος κόσμος ασχολείται. Κοίταξε, πλέον. Και να έχουμε θέματα, να σου πω κάτι. Ναι. Όλοι αυτοί που πάνε είναι εις γνώση τους. Μπράβο. Αυτοί που πάνε να μαλώσουν, εννοώ. Ναι, 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 κατάλαβα. Ναι, δεν φταίνει σε τίποτα οι άλλοι που δεν πάνε για αυτό το λόγο. Ή βγάζουν το μεροκάματο. Οπότε μην τους κλαίτε. Όχι, όχι, εγώ δεν θέλω. Κοίταξε, αυτοί που μαλώνουν τώρα κάτω που είναι στην Αθήνα. Είναι εις γνώση τους αυτό που λες ακριβώς. Αύριο ο κόσμος, ο μεγαλύτερος όγκος των φυλάδων που θα μεταφερθεί, δεν χρωστάει σε κάτι για κάποιους θερμό. Όπως τους είπες εσύ, ενδεχομένως. Για αυτούς που μαλώνουν έτσι, ας πούμε σήμερα. Από συνείδηση. Συνειδησιακά. Ναι. Και υπό την ανοχή της αστυνομίας, ναι. Όπως πάντα βέβαια. Έτσι, η γνωστή όπως, άρνηση, έτσι. Του Κρυφτούλη. Ναι. Εγώ είμαι 22 χρονών. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να μαλώσω για τα συμφέροντα κανενός. Καμιά ανώνυμη εταιρεία. Mm-hmm. Δεν φανατίζομαι. Εγώ θα πάω να δω το Μάξ. Ήθελα να κατέβω στην Αθήνα, αλλά τελικά εντάξει, δεν θα κατέβω. Είμαι από επαρχία. Ποιο μέρος είσαι, αν επιτρέπετε? Ιωάννινα. Γιάννενα. Μπράβο. Ναι. Και πώς πάω, ξύσει, πώς εκεί? Παντού είμαστε, φίλοι. Γιατί... Ναι, άλλο λέει, παιδί μου. Λέω, έχεις κανένα θέμα από Θεσσαλονίκη εδώ, ας πούμε, ή είσαι γέννημα θρέμα παγωριά. Παγουρά πώ? Παγουροκατάσταση. Παγουροκατάσταση, μάλιστα, μου αρέσει. Ναι. Τίποτα αυτό. Εμεί τα εξαντλήσαμε τα εισιτήρια, τι έγινε? Σχεδόν. Σχεδόν. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, εγώ τίποτα αυτό θέλω να. Το κύπελο μαγάρι να το πάρουμε και μαγιά θα είναι να μην το πανηγυρίσουν στην Αθήνα, να το πάρουν και να φύγουν στη Θεσσαλονίκη. Έκανα το πανηγυρίσει και εκεί πέρα, είναι κατάρα του ΑΚΑ. Πανηγυρίσουν στην Ομόνια, το καλύτερο είναι αυτό. Καλό θα ήταν. Μακάρι, μακάρι. Δεν αφήνει αστυνομία. Μακάρι να μην γίνει τίποτα χειρότερο. Μακάρι, αυτό. Να απευθυνόμαστε. Να είσαι καλά. Έγινε καλό. Καλό βράδυ, γεια χαρά. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο σας, αν θέλετε. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Ο Κούπερ είμαι. Καλώ το να. Τι κάνει? Μια χαρά. Ακούω εδώ και πολλή ώρα. Ναι. Το πιο σωστό πράγμα το είπε γύρω στι 12.30. Ποιο? Ότι δεν μιλήσαμε και δεν ακούσαμε τίποτα. Για ποδόσφαιρο. Ναι, δεν σε πάει. Μιλούσε με έναν κύριο, δεν θυμάμαι, έναν ηλικιωμένο Κυριλία, πώς τον είπε. Ναι, ο Κυριλίας, ναι. Ναι, που ήξερε για τον βοηθό του. Τον παρατηρητή. Παρατηρητή και για ποιος σκουπίζει το ΆΓΑ. Δηλαδή, πολύ, πολύ τέτοιο για το τίποτα. Δηλαδή, μιλάμε. Νομίζω ότι οι ίδιοι μας είμαστε αυτοί που προκαλούμε τα πράγματα. Να κάνουμε φασαρίες, να κάνουμε ακόμα και οι συνάδελφοί σου που κατεβήκαν στην Αθήνα, οι αγαπητοί μας συνάδελφοι που τους ακούμε, ο Πετρωτός, ο Κώστας, που για μένα τουλάχιστον, επειδή και σαν παροξής, κάνει ένα καλό ρεπορτάζ. Τώρα για τα επεισόδια και εκείνα τα επεισόδια γίνονται στην πλατεία Καραϊσκάκη, εκείνα εκεί. Αφήστε τα ρε, όσο πιο πολύ τα βγάζουμε, τόσο πιο πολύ ανεβαίνουν αυτοί και τόσο πιο πολύ νομίζουν. Θεωρώ ότι είναι καλό να είναι, Κούπερ, θεωρώ ότι είναι καλό να είναι στη γνώση, σε γνώση του κόσμου. Έτσι, δεν σου λέει, δεν είναι αποτρεπτικός ο Πετρωτός. Είναι σκεφτείς από δηλαδή, επιφανειακά, δεν υπάρχουν και πολλές λεπτομέρειες, μην νομίζεις. Εντάξει, δεν είπε πολλές λεπτομέρειες, αλλά φαντάζομαι και τι θα γίνεται και στο Facebook και τι θα γίνεται δεξιά. Α, εκεί εντάξει, είναι ένας άλλος κόσμος. Και εγώ πάω ξύσινες.
Ωραία. Εντάξει, πάμε να δούμε ένα παιχνίδι. Το λέμε όλοι. Αμάν, είδαμε το τάδε παιχνίδι και ήταν οικογένειες και παιδάκια. Ναι. Και αυτό και χώριζε τις δύο ομάδες, τις χώριζε μια γραμμή από ένα σκηνάκι, ας πούμε. Που... Ναι, ναι, στο παλέ και αυτά εδώ. Ναι. Δηλαδή, εμείς είμαστε αυτοί που θα το κάνουμε. Δεν θα περιμένουμε κανέναν μπαμπούλα να μπει ανάμεσά μας για να μπορέσει να μας χωρίσει. Αυτό είναι που προσπαθούν να κάνουν εδώ και χρόνια, είτε αυτό λέγεται πολιτική με τα πράσινα και τα μπλε καφενεία, είτε λέγεται πάω κάρες Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κτλ. Διέρη και Βασίλευε. Αυτό κάνουν. Βολεύει. Εμείς είμαστε, βέβαια, μα και εμείς τα θύματα. Τα πρόβατα που συνεχίζουμε εκεί. Ρε εσείς, αν μαζευτούμε και είμαστε όλοι ενωμένοι, θα τρομάξουν όλοι. Όλοι θα τρομάξουν. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι, άμα πηγαίναμε, έπαιρνα εγώ εσένα και άλλους δύο αεξίδες και πηγαίναμε αγκαλιά όπως πήγανε να κάνουν, δεν ξέρω τι έγινε με αυτή την ιστορία. Κάτι παιδιά από, τα, από τη Φλόρινα, από την Καστοριά. Α, ναι, που ήταν να κατέβουν μαζί με λεωφορείο. Ένα λεωφορείο αεξίδες παοξίδες. Δεν ξέρω τι έγινε. Ναι, ναι. Δεν, δεν υπάρχει νεότερα, πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τέλος πάντων. Ναι, δηλαδή αν ξεκινούσαμε και το κάναμε αυτό και οι διαιτητές θα ήταν καλύτεροι. Φαντάζεσαι όμως ότι υπάρχει. Ναι, πρόσεξε. Υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος, ότι αυτοί που θέλουν να είμαστε σε διχόνοια, βλέποντας κανένα τέτοιο σκηνικό, δεν θα μας υποδαβλίζανε την όλη συμπεριφορά μας, πιστεύεις? Σαφώς. Εκεί είναι η αντίδραση. Εκεί ήταν πως θα. Το είπες κιόλας ότι αυτοί που γίνονται φαχαρίες, που γίνονται κάτω, who knows. Ποιος είναι, έτσι. Ναι, ναι, δεν είναι γνωστά αυτά, εντάξει. Ναι. Ποιος μπορεί να σε είναι, όλους, δεν ξέρουμε. Γιατί και εγώ μπορεί να βάλω αύριο σου είπα ότι είμαι παροξής και να βάλω μια φανέλα του Ολυμπιακού και να γυρίσω στον δρόμο και να λένε αυτός έκανε έτσι. Παράδειγμα. Για να και δούμε. Πάλι μπήκαμε και εμείς οι δύο τώρα που ξεκίνησα να λέω ότι να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο και πάλι μιλάμε για αυτά. Ναι, είδες. Φοβερό. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, Κούπερ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Φίλοι που είναι συνοδός σε σχολική εκδρομή και μένουν σε ξενοδοχείο κοντά στο ΟΑΚΑ, τους απαγόρευσαν σήμερα τη βραδινή έξοδο και τους υποχρέωσαν να αλλάξουν ξενοδοχείο αύριο. Τι λέω, ρε φίλε. Και εκεί φτάσαμε. Παρακαλώ. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πασχάλη, έχω πολύ καιρό να σου πάρω. Ναι. Μάλλον κανένα τρίμηνο. Θυμωμένος είσαι. Σε είχα πάρει μεταξύ των δύο παιχνιδιών Ολυμπιακό ΑΕΚ, ναι. Και σου είχα πει ότι πάνω απ' όλα ο υπεύθυνος και αυτός που πρέπει να πάρει γενικώς την ευθύνη για το τι θα γίνει το παιχνίδι είναι ο ιδιοκτήτης της ανώνυμης εταιρείας. Ναι. Καλά κάνεις και αφήνεις οπαδούς αθηναϊκών ομάδων που παίρνουν από την Αθήνα. Εγώ προσωπικά κατάγομαι από κάτω. Mm-hmm. Είμαι φυσικά παοκάρα και χαίρομαι πάρα πολύ που γεννήθηκα εδώ. Αλλά πώς είσαι από κάτω και είσαι από. Μισό λεπτό, η καταγωγή σου είναι από κάτω. Ναι, ναι, φαντάζομαι. Α, εντάξει. Άρα εσύ λοιπόν, γεννήμα θρέμα από εδώ. Φυσικά εδώ γεννήθηκα και εδώ μεγάλωσα. Για να είμαστε καλά, εδώ μένουμε. Λοιπόν, ναι. Απλά επειδή πρόκειται για εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους, το να βγαίνουν εκδίδες, ας πούμε, από τη Βόρεια Ελλάδα και το να βγαίνουν εκδίδες από κάτω, ή Ολυμπιακοί, ας πούμε, όσοι υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα και Ολυμπιακοί από κάτω, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ναι. Έτσι, όταν βγάζεις ανθρώπους από κάτω, λοιπόν. Έχουμε μια ευκαιρία, εγώ το έχω γιατί μιλάω καθημερινά με όλους τους συγγενείς και η πλειοψηφία των συγγενών μου είναι από τη μεριά του πατέρα μου, οπότε είναι Αθηναίοι, μένουν όλοι εκεί πλέον. Παίρνεις ένα δείγμα το πώς σκέφτεται αυτός ο κόσμος. Εγώ στις εκπομπές μου, συγγνώμη λίγο, έτσι βάλε μια ανατελεία, στις εκπομπές μου λέω μερικές φορές ότι εμείς αισθανόμαστε αδικημένοι. Ρωτάτε και τους άλλους που είναι περισσότεροι από εμάς αν αισθάνονται το ίδιο που αισθανόμαστε εμείς. Δηλαδή, αν μας βλέπουν σαν αδικημένους. Και είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία σιγά σιγά να αρχίσει να μαθαίνει ο κόσμος και να έχει μια πλήρη, όσο γίνεται περισσότερο, εικόνα το πώς σε βλέπουν και οι άλλοι γενικά. Τώρα καθώς βάζει τα συμπεράσματα. Άκου να σου πω γενικώς, επειδή η Αθήνα είναι μια αρκετά πιο ανταγωνιστική κοινωνία από εμάς. Δεδομένο. Αν και εντάξει, εμένα προσωπικά η δουλειά μου είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Δόξα τω Θεώ, έχω μια πάρα πολύ καλή δουλειά και βγάζω αρκετά χρήματα. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Στην Αθήνα το ψωμί το δικό σου καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να είναι ψωμί του άλλου. Αυτό είναι ο παγκόσμιος νόμος της καπιταλιστικής οικονομίας. Έτσι. Αν και καθήμενος ορθώς ομιλείς. Αν και καθήμενος.
Ναι, λέω, ορθώς ομιλείς. Αν και καθήμενος, ορθώς ομιλείς. Εκτός αν είσαι όρθιος. Εκτός αν είσαι όρθιος. Είμαι όρθιος και τροβατάω πάνω κάτω. Α, σε παράμιλα. Αν και όρθιος, ορθώς ομιλείς. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, άξιο να δεις φάση τώρα. Όπως λοιπόν το βλέπει αυτό το πράγμα κάθε μέρα στη δουλειά του, ότι για να έχει αυτός λεφτά πρέπει να τα φάει από τον διπλανό, το ίδιο πράγμα ισχύει και στον αθλητισμό. Το μόνο πράγμα που φοβούνται πάντοτε, πάντοτε φοβούνται αυτό το πράγμα, από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, οικονομικά, κοινωνικά, από ό,τι θέλεις, είναι αυτή η ομάδα, αυτό το γήπεδο και αυτός ο κόσμος. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να δίνουν σημασία. Δεν βαρέθηκες προσωπικά να ακούς η νύφη του Βορρά, η κούκλα μας, η Θεσσαλονίκη, ναι, να τα ακούς από την νύφη του πράγμα. Είναι αστείο. Ναι. Είναι αστείο. Και πόσα άλλα το μόνο έχει, πράγμα που φοβούνται είναι ο ΠΑΟΚ. Το μόνο πράγμα που φοβούνται. Να σου πω κάτι άλλο. Βγήκαν, ας πούμε, κάποια εκδήλωση και λέγανε, ας πούμε, βγήκε ένα το παιδί αυτό το λιτόχωρο. Και εντάξει, ρε παιδιά, λέει 17 και 17.000. Εσύ, ρε φίλε, γιατί το έχω καρατζεκαρισμένο. Έχει 30 κλαμπ στην Βόρεια Ελλάδα και δεν έχει βάλει ούτε ένα λεωφορείο αύριο να πάει. Γιατί, ρε φίλε, τόσο πολύ φοβήθηκε στην εθνική. Πάλι αυτόν τον κόσμο φοβάστε. Καλό ή κακό, φυσικά και υπέρ των επεισοδίων και έρχομαι να μην την πληρώσει Κάσμερο Καματσιάρης, ο οποίος έχει κανένα περίπτερο. Κάνει γυράδικο, κάνει σκουκαράτο. Αν γίνεται, πάνε και το ληστέψουν, θα καταστραφεί και όλε με τι οικονομικέ συνθήκε που υπάρχουν. Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή το όλο πρόβλημα αυτού του συστήματο είναι αυτό ο κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο το οποίο λογαριάζουν οι Αθηναίοι. Σου το λέω γιατί όλο μου το φέρνει εκεί πέρα. Που να λογαριάζουν στη Βόρεια Ελλάδα. Τίποτα άλλο. Υπάρχει μόνο αυτή η ομάδα η οποία είναι αναγκάθι. Και όχι η ομάδα. Σαν ομάδα δεν υπολογίζει κανεί για να λένε τα πράγματα όπω είναι, έτσι. Ο κόσμος είναι το πρόβλημα. Αυτά όλα που γίνονται αυτή τη στιγμή γίνονται γιατί φοβούνται. Φοβούνται, ξέρουν ότι σου κλέψαν το πρωτάθλημα και φοβούνται αυτή τη στιγμή. Και έχουν επιστρατεύσει ό,τι δυνάμεις έχουν να προσπαθήσουν να την παίζουν σε κανένα μεμονωμένο λεωφορείο. Αυτός είναι ο από εκεί ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ. Κλείσε να πάω και να προλάβω τους άλλους. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Για χαρά. Κύριε Χιλιτήρη, φίλοι που είναι στις γραμμές, για να αριβάρουμε εμείς, να σας αφήσουμε έτσι το μικρόφωνο σε εσάς. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Σε συνέχεια του προηγουμένου, ναι, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Οι ΠΑΟΚτζίδες, γιατί πάτε στην Αθήνα για το κύπελο? Πού να πάμε, ρε φίλε, στην Χαλκιδική? Να μην πάτε καθόλου. Γιατί να πάμε? Γιατί να πάτε? Γιατί πάνε οι αεξίδες στο ΑΚΑ, άντε να σου πω έτσι τώρα. Να πάνε στο ΑΚΑ να κάνουν ό,τι γουστάρουν. 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 Πάνε στο ΑΚΑ.